Σας καλωσορίζω ως οικοδεσπότης αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Μυτιλήνης στην εκδήλωση που οργανώνει η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κοινωνικό Ίδρυμα Μαρία Τσάκος και η Τράπεζα Πειραιός. Στα πλαίσια της επετειακής έκθεσης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση με τίτλο «Επανασύσταση του 21». Ήταν μια μοναδική ευκαιρία για την πόλη μας και καλό στο βήμα τον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Κίτελη, να απευθύνει τον χαιρετισμό του. Καπετάνιε Παναγιώτη Τσάκο, αγαπητοί καλεσμένοι, είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας και για το Δήμο μας να υποδεχόμαστε στο λιμάνι της Μυτιλήνης τα κοιμήλια των αγωνιστών του 1821. Δίνοντας ένα μήνυμα ενότητας μετά τη διχόνοια την οποία αντιμετώπιζαν οι Έλληνες το 1821, ακολούθησε η σύνεση, η αλληλεγγύη μεταξύ των και στο τέλος η αγωνιστικότητα για να επανασυσταθεί η Ελλάδα μας. Δίνουμε ένα μήνυμα στους νέους ότι εκτιμώντας τις ηθικές αξίες των αγωνιστών μας έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της Ελλάδας μας, να φυλάξουμε και όπως το κάνουμε άλλωστε Θεοδοπύλες ενάντια σε κάθε επιβουλέα ο οποίος έχει στόχο την ελληνική ψυχή. Είμαστε εδώ ως Έλληνες, ως νησιώτες, εκτιμώντας την αυτοσύνη και την δύναμη της ελληνικής ψυχής, να δίνουμε το μήνυμα και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δώσουμε κι εμείς το αίμα μας, όπως έκαναν οι αγωνιστές μας, για να απολαμβάνουμε κι εμείς τα αγαθά της ζωής. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτή την εκδήλωση και να είστε βέβαιοι ότι είμαστε εδώ για να δίνουμε δύναμη σε όλους τους Έλληνες ως νησιώτες. Να είστε καλά. Παρακαλώ για τον χαιρετισμό του Προέδρου του Κοινοφιλούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, κύριο Ευθύμιο Μητρόπουλο. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Εδεσιμολογιώντατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Αιρεσού και Πλωμαρίου, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, Στρατηγέ, κύριε Περιφερειακέ Διοικητά Βορείου Αιγαίου του Λιμενικού Σώματος, κύριε Πρόεδρε της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, κύριε εκπρόσωπε της Τράπεζας Πειραιός, κύριε εκπρόσωποι των τοπικών αρχών Μυτιλήνης, αγαπητή κυρία Ευθυμίου, αγαπητοί και εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Με τις ευλογίες του Θεού και τη βοήθεια του Αγίου Νικολάου φτάσαμε πλησίστη χθες στην πανέμορφη και ιστορική Μυτιλήνη, στο τέλος της πέμπτης ημέρας της Οδύσσιας που ξεκίνησε την περασμένη Κυριακή στοιχείο και που στο μεταξύ μας είδε να καταπρέουμε στα καρδάμιλα και τις Ινούσες, στο τέλος του πρώτου σκέλους μιας πλωτής περιήγησης σε 16 λιμάνια του Αιγαίου, μιας Οδύσσιας 5 εβδομάδων που είναι προγραμματισμένη να καταλήξει συν Θεό στον Πειραιά στο τέλος Ιουλίου. Η Οδύσσια φέρει το όνομα Επανασύσταση 21 και η ενεξελίξη πρώτη έκθεση δεν είναι παρά το προϊόν στενής και αρμονικής συνεργασίας του Ιδρύματός μας, του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, το οποίο έχω την τιμή να εκπροσωπώ
και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, με σύμπραξη της Τράπεζας Πειραιώς. Η συνεργασία μας με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ξεκίνησε το 2016, όταν και αποφασίσαμε να στήσουμε σε πρώτη φάση ένα σκηνικό εορταστικών εκδηλώσεων για να τιμήσουμε εκείνη σαν κορυφαίος ιστορικός οργανισμός της χώρας και εμείς σαν ένα χιοκεντρικό θαλασσοκεντρικό ίδρυμα που οφείλει στη θάλασσα την ύπαρξη, πρόοδο και ανάπτυξή του, το κοσμοϊστορικό εκείνο γεγονός που 200 χρόνια πριν άνοιξε το δρόμο στη χώρα μας να αποτινάξει τα δεσμά μιας σκλαβιάς 400 τόσων χρόνων και στη συνέχεια να στήσει θεμέλια ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους, που τελικά βρήκε το δρόμο του και τη θέση του ίσο μεταξύ ίσων ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης, στην οποία δικαιωματικά ανήκε και ανήκει. Η συνεργασία μας με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο απέβλεπε αφενός στην παραγωγή ενός λευκώματος, που υπό τον τίτλο «Ο Ναυτικός Αγώνας του 1821» παρουσιάστηκε πέρσι τον Νοέμβριο σε ειδική τελετή, την οποία τίμησε με την παρουσία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, στο κτίριο της Παλαιάς Βουλής στην Αθήνα και αφετέρου στην οργάνωση της πρωτής έκθεσης που τύχει αγαθή και με τις ευλογίες του Θεού και του Αγίου Νικολάου εγκαινιάσαμε προημερών στοιχείο και την οποία πιστεύω να επισκεφτήκατε ήδη και να θαυμάσατε. Η έκθεση αυτή μέχρι στιγμής την έχουν επισκεφτεί περίπου 1.000 άτομα και πιστεύω να συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται για ευκαταφρόνητο αριθμό. Η μοναδικότητα και η ιδιαιτερότητα της πρωτής μας έκθεσης έγκυται στο γεγονός ότι ενώ για να δει κάποιος μια οποιαδήποτε έκθεση θα πρέπει να πάει στο χώρο που την φιλοξενεί, στην περίπτωση της δικής μας, αντί οι κάτοικοι των νησιών που επισκέπτεται η έκθεσή μας να ταξιδέψουν στην έδρα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου στην Αθήνα για να δουν και θαυμάσουν τα εκθέματα της δικής μας, πηγαίνει η έκθεση, έρχεται η έκθεση στα λιμάνια τους, στα λιμάνια σας, σχεδόν έξω από την πόρτα του σπιτιού σας, προκαλώντας σας να την επισκεφτείτε. Και να είμαστε σήμερα εδώ, ατενίζοντας το Αιγαίο μας, ένα πέλαγος στη γαλανή άπλα του οποίου είδε το φως, γαλουχήθηκε, εξετράφη και ορίμασε ο ωραιότερος και πιο ανθρώπινος πολιτισμός που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης. Και κοιτάζοντας μια θάλασσα που ιστριλάτησε και σφυριλάτρισε ένα λαό που αφού πρώτα την ερωτεύτηκε, στη συνέχεια τη λάτρεψε, την εμπιστεύτηκε και τη σεβάστηκε, χαράζοντας τη μοίρα και τα πεπρωμένα του στην απερατοσύνη της, καθόν χρόνο αυτή του μάθαινε όλα τα μυστικά της ναυτοσύνης, ώστε τελικά διαρκώς αναρριχόμενος να αξιωθεί να κατακτήσει στις μέρες μας την κορυφή του παγκόσμιου ναυτιλιακού στερεώματος. Στους πριν 200 χρόνια προγόνους των σημερινών αειναυτών Ελλήνων, που στελεχώνουν ένα αίτητο πολεμικό ναυτικό, ένα ακαταπώνητο λιμενικό σώμα και ένα στόλο 5.500 ελληνικών εμπορικών πλοίων, είναι αφιερωμένη η πρώτη έκθεση Επανασύσταση 21. Σε αυτούς που με δίψα και φλόγα άσβεστη για ελευθερία και ανεξαρτησία πολέμησαν και νίκησαν ένα αλαζόνα εχθρό που διέθετε στόλο υπέρτερο σε αριθμό και μέγεθος πλοίων, στους απαράμιλους ναύτες του Αιγαίου, ναυάρχους, καπεταναίους, γεμιτζίδες, πυρπολιτές. Σε αυτούς τους ήρωες, επώνυμους και αφανείς, και στα κοιμήλια τους, τα οποία με περισσή φροντίδα, αγάπη και επενετή επιμέλεια έχει συγκεντρώσει το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Είναι πολλοί εκείνοι που κοπίεσαν για την οργάνωση της έκθεσης και των οποίων τη συμβολή αναγνωρίζουμε με ευγνωμοσύνη σήμερα και των οποίων τη δουλειά ώστε να στηθεί η έκθεση στο ιστιοφόρο σκάφος Μάνια, το εκπαιδευτικό σκάφος του Ναυτικού Επαγγελματικού μας Λυκείου ΤΙΝΣ, είδαμε από κοντά τις τελευταίες μέρες και εκτιμήσαμε.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνομαι και σε αυτούς που φιλάνε στις δύσκολες συγκυρίες των ημερών μας τις αιγαιακές θερμοπύλες της πατρίδας μας. Στον αρχηγό Γένα την Άβραχο κύριο Στυλιανό Πεντάκη και τον αρχηγό Λάμδα Σίγμα την Άβραχο κύριο Γιώργιο Αλεξανδράκη για τη συμβολή των στην επιτυχία της πρωτής έκθεσης μέσω πλαισίωσής της με μονάδες του πολεμικού ναυτικού και του λιμενικού σώματος. Καλύτερο τρόπο να τιμηθεί η μνήμη του Κωνσταντή Κανάρη, του Ανδρέα Μιαούλη και των συντρόφων συμπολεμιστών τους, στη γνώση ότι προσωπικά τους αντικείμενα και εργαλεία κάνουν το γύρο του Αιγαίου με πλοία ενός ναυτικού, πολεμικού και εμπορικού, που εκείνοι θεμελίωσαν και δόξασαν 2 αιώνες πριν, είμαι σίγουρος, θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η έκθεση να τύχει της αναγνώρισης και εκτίμησης των απανταχού συνελλήνων και φιλελλήνων και να πάρει τη θέση που αξίζει και δικαιούται μεταξύ όσων εκδηλώσεων προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν πέρσι και φέτος, ώστε να αποδώσουμε φόρο τιμής των δέοντα σε αυτούς, στις θυσίες των οποίων οφείλουμε εμείς σήμερα το μέγιστο προνόμιο να είμαστε πολίτες ενός ελεύθερου, ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους. Μεταξύ αυτών, οι πολεμιστές της θάλασσας κατέχουν δεσπόουσα θέση και είναι αυτοί που η έκθεσή μας αποσκοπεί να τιμήσει στη θάλασσα που εκείνοι όργωσαν και που τους δόξασαν. Μέλημά μας, ενώ προχωρούσαμε στην τροφιά με το πανάξιο προσωπικό του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, στην υλοποίηση των σχετικών με την έκθεση σχεδιασμών και αποφάσεών μας, ήταν να δώσουμε έμφαση στο δεσμό των Ελλήνων με τη θάλασσα και να τονίσουμε πως στη θάλασσα διακυβεύτηκαν και κερδίθηκαν πολλά από αυτά που συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση της Επανάστασης. Και έτσι κάνοντας, εύκολα θα κατέληγε κανείς στο συμπέρασμα ότι χωρίς τη διαχρονική ζύμωση μαζί της, ο Έλληνας δεν θα ήταν αυτό που η θάλασσα τον ιστριλάτησε και σφυριλάτησε να γίνει και συνεχώς αναρριχόμενος να κατακτήσει αυτό που λέμε σήμερα, τη μοναδική παγκόσμια πρωτιά διαρκείας, που είναι το μέγα επίτευγμα της μεγάλης ελληνικής ναυτιλίας. Και η θάλασσα θα ήταν δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, να βρει άλλο έθνος στον κόσμο, στον κόσμο ολόκληρο, να τη διαβάσει, σπουδάσει, καλλιεργήσει, αξιοποιήσει, δαμάσει και συγχρόνως υπηρετήσει, θαυμάσει, αγαπήσει και ερωτευθεί, εκτιμήσει, εμπιστευτεί και σεβαστεί, θρηνήσει και συνάμα προβάλλει, θεοποιήσει και ταυτόχρονα λατρέψει, όσο έκανε και συνεχίζει να κάνει, με πλήρη επίγνωση των όσων της οφείλει το ελληνικό έθνος. Ένα έθνος η ατρόμητη, αδάμαστη, ρυψοκίνδυνη, διορατική, θαλασσοδιψής, ναυσίδι, αϊνάφτες πολίτες του οποίου έχουν χαράξει την πορεία της μοίρας και των πεπρωμένων τους στη θάλασσα, που ποτέ δεν τους εγκατέλειψε, ποτέ δεν τους πρόδασε και ποτέ δεν τους στέρισε τα άπειρα αγαθά της. Αλλά παντού και πάντα τους αντάμιβε και τους ανταμείβει απλόχερα για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και το σεβασμό που τις δείχνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε, in memoriam της σημερινής τελετής, δώσουμε αναμνηστικά δώρας σε ορισμένους εξέχοντες της κοινωνίας της Μυτιλήνης και θα ξεκινήσουμε με τον Περιφερειάρχη κύριο Κωνσταντίνο Μτζούρη. Δήμητρα, θα έρθεις εσύ. Δήμητρα, ποιος θα έρθει να πάρει το αναμνηστικό του κύριου Μτζούρη. Ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης, ωραία. Είναι το αναμνηστικό, το οθυρός του Ιδρύματός μας.
Δήμαρχο, κύριο Στρατή Κίτελη, παρακαλώ. Στο στρατιωτικό διοικητή Λέσβου, στρατηγό μου Τιάκη Φλής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Επιτρέψτε μου με τη σειρά μου να ανταποδώσω. Καπετάνια, θα είναι μεγάλη μας τιμή τα σύμβολά μας να είναι στο σκάφος σας. Παρακαλώ, δεχτείτε την πλάκια μας. Και στον Περιφερειακό Διοικητή Βορείου Αιγαίου, Αρχιπλήρχο Λάμδα Σίγμα, κ. Χαρίλαο Ευμορφόπουλο. Καπετάνια, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε και θα ήθελα εδώ να μας επιτρέψετε και εμάς με τη σειρά μας να σας δώσουμε το θηρεό της ένατης περιφερειακής διοίκησης εκ μέρους του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και της διοίκησης της Περιφέρειας Βορειοανατολικού Αιγαίου. Και με αυτή την κίνηση θα θέλαμε και εμείς με τον τρόπο μας να χαιρετήσουμε την κοινή δράση που είναι πολύ σημαντική και δίνει την ευκαιρία να ταξιδέψουν και πάλι στις θάλασσες του Αιγαίου όλα αυτά τα σημαντικά κοιμήλια, μεταφέροντάς μας σκέψεις και συναισθήματα. Και πάνω απ' όλα το βασικό συνέστημα που μας μεταφέρει είναι το πάντα διαχρονικό ρητό ισχύς εν τη ενώση. Με άλλα λόγια, όταν υπάρχει πίστη και πάθος, όλα είναι δυνατά. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω την Πρόεδρο της Ιστορικής και Θεμελιωτικής Εταιρείας Ελλάδος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, κυρία Φανή Μαρούχου. Καλησπέρα σας. Κυρία εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριε Δήμαρχε της Λέσβου, αξιότιμοι κύριοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καπτάν Παναγιώτη Τσάκο, κύριε Πρόεδρε του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, χθες κατέπλεψε στη Μυτιλίνη το ιστιοφόρο Μάνια, εκπαιδευτικό σκάφος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος με την έκθεση «Επανασύσταση 21 του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου». Πρόκειται για μία έκθεση αφιερωμένη στον ναυτικό αγώνα των Ελλήνων κατά την Επανάσταση του 1821. Έναν αγώνα αναγνωρισμένο, αλλά ταυτόχρονα και παραγνωρισμένο, γιατί νομίζω ότι δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητή η κέρια συμβολή, η σημαντικότατη συμβολή του ναυτικού στην ευόδοση των επιχειρήσεων της ξηράς, καθώς και στην ενίσχυση της διάρκειας του αργώνα, στοιχείο το οποίο ήταν απαραίτητο και πολύ χρήσιμο για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αυτή ακριβώς την ιδιαίτερη σημασία του ναυτικού αγώνα των Ελλήνων έχει ως στόχο να αναδείξει η πλωτή έκθεση της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.
Η πλωτή αυτή έκθεση αποτελεί ένα μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος, το οποίο κατήρτισε για την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, η Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που άρχισε να εκτελείται με επιμέρους εκθέσεις, καθώς και με επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις, ήδη από το 2018. Βέβαια, ο κύριος κορμός του προγράμματος είναι η έκθεση «Επανασύσταση 21», η οποία η κεντρική έκθεση εγκαινιάστηκε πέρσι, που ήταν η κατεξοχήν χρονιά του εορτασμού, στην ιστορική έδρα του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, το κτίριο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων, στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να σας πω ότι επειδή λόγω της πανδημίας COVID έμεινε αρκετό διάστημα κλειστό το μουσείο και συνεχίζεται η έκθεση και φέτος την κρατήσαμε επίτηδες για να τη δουν όσο περισσότεροι. Συνεχίζεται φέτος μέχρι και τον Ιούνιο του 2023. Οπότε όσοι από εσάς πάτε στην Αθήνα και δεν την έχετε δει, σας καλώ να την επισκεφτείτε. Αυτή η έκθεση, η κεντρική έκθεση, κυριολεκτικά εκτινώθηκε σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, αρχίζοντας από Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βέρεια, Γαλαξίδη, Μεσολόγγι, Δημητσάνα, Ναύπλιο, Χανιά και Χίο. Έγιναν 11 εκθέσεις Επανασύσταση 21 σε συνεργασία με τοπικά μουσεία και τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. Αυτή η έκθεση ολοκληρώνεται με την πλωτή έκθεση πάνω στη Μάνια. Το επαιτειακό πρόγραμμα της Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου ήταν πράγματι πολυσχηδές, πολύπλευρο και θα μπορούσα να πω και πολύ φιλόδοξο. Ήρθε όμως σε πέρας με μεγάλη επιτυχία παρά τις αντιξότητες των καιρών λόγω της πανδημίας του COVID. Γιατί όμως η Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία και το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο κατήρτισαν ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα? Γιατί είναι η κατεξοχήν φορείς της μνήμης του αγώνα. Σας θυμίζω ότι η Ιστορική Εθνολογική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1882 από εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής, όπως ο Σπυρίδος Λάμπρος, ο πατέρας της ελληνικής λογραφίας Νικόλαος Πολίτης ή ο Τιμολαίων Φιλήμων, ο οποίος υπήρξε και ο πρώτος πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας. Η εταιρεία αμέσως μετά την ίδρυσή της απευθύνθηκε, έκανε έκκληση στις οικογένειες των αγωνιστών που είχαν αρχίσει να εκλείπουν, να αφήσουν τα κοιμήλια τους για να διασωθούν, και πραγματικά οι περισσότεροι ανταποκρίθηκαν και έτσι έγινε η μαγιά για τις πρώτες συλλογές της εταιρείας. Και η εταιρεία αμέσως ίδρυσε το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο και πραγματοποιήθηκε την πρώτη έκθεση με κοιμήλια του αγώνα το 1884 στους χώρους του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Και μάλιστα τέθηκε αυτή η έκθεση υπό την αιγίδα του τότε Πρωθυπουργού Καρύλαου Τρικούπη. Και η σημερινή μας έκθεση, Επανασύσταση 21, είναι υπό την αιγίδα της σημερινής Πρόεδρου Δημοκρατίας, κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου. Οι εκθέσεις Επανασύσταση 21 επανασυστήνουν στην κοινωνία των πολιτών τους θησαυρούς της εταιρείας και ταυτόχρονα την Επανάσταση του 21, μια επανάσταση διεθνούς διαμετρήματος, που οδήγησε στη δημιουργία για πρώτη φορά ενός ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους στην Ευρώπη, με την απόσπασή του από μια πολυεθνική αυτοκρατορία όπως η Οθωμανική. Φωτίζουν ιδιαίτερα οι εκθέσεις αυτές παραγνωρισμένες πλευρές του αγώνα, όπως τους τρόπους του πολέμου, τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα κοινωνικά προβλήματα που γέννησε η Επανάσταση, την τύχη των αγωνιστών στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, την απήχηση της Επανάστασης σε αυτό το κράτος. Οι εκθέσεις βασίζονται αποκλειστικά σε κοιμήλια της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου και σε ψηφιακές εφαρμογές, διαδραστικές, ψηφιακές διαδραστικές που την καθιστούν ιδιαίτερη ελκυστική και εύληπτη, ιδιαίτερα για τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό, η πλωτή έκθεση φέρνει στα νησιά μας του Αιγαίου κοιμήλια του ναυτικού αγώνα των Ελλήνων, προσωπικά αντικείμενα των πρωταγωνιστών του, εξαρτήματα από τα πλοία τους, κατάλοιπα από διάφορα ιστορικά, ναυτικά ιστορικά γεγονότα που διασώθηκαν. Η έκθεση συνοδεύεται από ένα εξαιρετικό επιστημονικό κατάλογο λεύκωμα με
με άρθρα των έγκριτων ιστορικών επιμελητών του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που φωτίζουν διάφορες πλευρές, κέρυες πλευρές του αγώνα. Το επαρχιακό πρόγραμμα της Ιστορικής Αθνολογικής Εταιρείας και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου Επαναστήσεις 21 δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και χωρίς τη στήριξη ιδιωτών χορηγιών. Ειδικότερα για την πλωτή έκθεση. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και στον ιδρυτή του, καπτάν Παναγιώτη Τσάκο, οι οποίοι διέθεσαν το εκπαιδευτικό ιστιοφόρο του Ιδρύματος Μάνια για την πραγματοποίηση της έκθεσης. Ιδιαίτερα ο καπτάν Παναγιώτης Τσάκος αγκάλιασε το εγχείρημα με πάρα πολύ αγάπη, ενθουσιασμό και θέρμη, όπως αποδεικνύεται το ότι ο ίδιος αυτοπροσώπος το ακολουθεί το Μάνια σε όλους τους σταθμούς του και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις. Ειλικρινά, καπτάν Παναγιώτη Τσάκος, ειλικρινά από καρδιάς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε επίσης τον πρόεδρο του Ιδρύματος, τον κύριο Μητρόπουλο, με τον οποίο είχαμε μια θαυμάσια συνεργασία σε όλες τις φάσεις του εγχειρήματος και ιδιαίτερα κατά την συνέκδοση του κοινού αυτού καταλόγου λευκώματος για τον ναυτικό αγώνα μεταξύ του Ιδρύματος και της εταιρείας. Επίσης, βαθιές ευχαριστίες εκφράζομαι στην Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο άλλος φορέας που υποστήριξε αυτή τη δράση. Με την Τράπεζα Πειραιώς έχουμε εγκαθιδρύσει μια μακρά συνεργασία. Παρουσιάστηκε η έκθεσή μας σε τρία μουσεία της τραπέζης. Η ίδια επιχορήγησε την παρουσίαση της έκθεσης μέσα στο σκάφος και είναι και αποκλειστικός χορηγός του αναμνηστικού μετωλίου που εξέδωσε η εταιρεία για τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους αρμόδιους, τον πρόεδρο τον κύριο Χατζη Νικολάου, τον διευθύνοντα σύμβουλο τον κύριο Μεγάλο και την κυρία Αγγελική Μπούκη που είναι η υπεύθυνη για το πολιτιστικό πρόγραμμα της τραπέζης με την οποία είχαμε μια θαυμάσια επίσης συνεργασία. Θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου που ακάματα δούλεψαν για αυτό το πρόγραμμα. Αρχίζοντας από την αναπληρώτρια διευθύντρια, την κυρία Δήμητρα Κουκίου και την επιμελήτρια των συλλογών, την κυρία Ιφηγένεια Βογιατζή, οι οποίες είναι αυτές που σκέφτηκαν, που είχαν τη σύλληψη για αυτή την πλωτή έκθεση και γενικότερα για το πρόγραμμα. Επίσης, ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Τζούρμα, τον επικεφαλής των τεχνικών μας υπηρεσιών, ο οποίος σχεδίασε την παρουσίαση της έκθεσης και έστησε την έκθεση, που είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί είναι ιδιαίτερη χώρη του σκάφους, αλλά και την συντηρήτρια μουσιολόγο, κυρία Μέρη Καπότση, η οποία το συντήρησε όλα τα αντικείμενα και το ακολουθεί και συμμετέχει και αυτή στην υποδοχή και την ξενάγηση των επισκεπτών. Ευχαριστώ επίσης την κυρία Μέριλη Χαραμή. Είναι η κυρία η οποία κατασκεύασε με τον παραδοσιακό τρόπο πιστά θαυμάσια αντίγραφα των ιστορικών ναυτικών σημαίων και ευγενικά μας τις παραχώρησε για τις ανάγκες της έκθεσης. Και τέλος βέβαια θέλω να ευχαριστήσω την ακαταπώνητη κυρία Μαρό Ευθυμίου, η οποία είναι... η οποία είναι παλαιάς και μόνιμη συνεργάτης της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, η οποία συνοδεύει και αυτή σε όλους τους σταθμούς στην έκθεση, διαφωτίζοντας και διδάσκοντας τους επισκέπτες για την ναυτική εποπία των Ελλήνων και όχι μόνο. Ως τώρα, η Μάνια είχε ούριο άνεμο και είχε ένα θαυμάσιο ταξίδι. Σε αυτούς τους 4 σταθμούς την επισκέφθηκαν περί τους 1.100 επισκέπτες. Σήμερα μόνο, όπως μου είπε η κυρία Κουκίου, 400 επισκέπτες από τη Μυτιλήνη μας στήριξαν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι το Μάνι να συνεχίσει το ταξίδι του με ούριο άνεμο, μεταφέροντας μηνύματα αυτογνωσίας, θάρρους, εθνικής περηφάνειας και ελπίδας σε όλες τις γωνιές της πατρίδας μας και του Αιγαίου. Είναι μηνύματα τα οποία χρειαζόμαστε ιδιαίτερα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Ευχαριστώ πολύ.
θα θέλαμε και εμείς με τη σειρά μας να δώσουμε το αναμνηστικό μετάλλιο για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1801. Παρακαλώ την κυρία εκπρόσωπο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να έρθει να το παραλάβει. Βεβαίως, βεβαίως, και αν θέλετε να το ανοίξουμε, να το δείξουμε. Να σας το ανοίξω και να το δείξουμε. Αξιότατος καλεσμένοι, καπετάνε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να δικαιολογήσω την απουσία του συζύγου μου, του Περιφερειάρχη. Είναι στο πλοίο για τυχείο, γιατί αύριο ξεκινάει ο εορτασμός της επετείου των ψαρών και έπρεπε να παραστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα δώρα σας. Λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να είναι. Έχετε την αγάπη του, το θαυμασμό του για το έργο που κάνετε και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου νομίζω θα είναι πάντα δίπλα σε τέτοιες τόσο πολύ αξιόλογες προσπάθειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το αναμνηστικό μετάλλιο είναι έργο της καλλιτέχνηδος Έλενας Βότση. Από τη μια μεριά φέρνει το σχέδιο του ιστορικού κτηρίου έδρας του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, παλιά πουλή των Ελλήνων, και από την άλλη τα σύμβολα των σημαίων του αγώνα. Όχι, 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 τώρα θα σας το δω. Αυτό το πήρατε, το πήρατε. Το έχετε πάρει. Το πήρατε, το αυτό. Καλό τώρα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Καλό τώρα τον Δήμαρχο Λέσβου, κύριο Κιτέλη, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να δώσουμε από δύο καταλόγους της έκθεσης στους εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων. Παρακαλώ πολύ να έρθει ο υποστράτηγος Μπουτζιάκης, στρατιωτικός διοικητής Λέσβου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή. Να σας ξαναγήσουμε στην έκθεση στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό επίσης τον αρχιπλίαρχο, τον κύριο Εδμοφόπουλο Χαρίλαο, τον περιφερειακό διοικητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Και καλώς στο βήμα τον κύριο Συμπή, τον διευθυντή του καταστήματος Τράπεζας Πειραιώς Μυτιλίνης, για το δικό του χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Αξιότιμοι πρόσωποι της Περιφέρειας, κύριε Δήμαρχε, κύριε εκπρόσωπε των στρατιωτικών σωμάτων και σωμάτων ασφαλείας, καπετάνιε Παναγιώτη Τσάκο, κύριε πρόεδρε του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, κυρία πρόεδρε του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι. Εκ μέρους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, θα ήθελα να μεταφέρω τις ευχαριστίες του πρόεδρου μας, κυρίου Γεωργίου Χατζηνικολάου, και του διευθύνοντος συμβούλου, κυρίου Χρήστου Μεγάλου, καθώς μέσα από αυτή τη συνεργασία μας δόθηκε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία να στηρίξουμε έμπρακτα και δημιουργικά
τόσο την επέτειο για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, όσο και την κοινωνία και τον πολιτισμό, που είναι πυλώνες ζωτικής σημασίας στις πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζουμε στην τράπεζά μας. Για την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ιδιαίτερη χαρά να συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή, που σηματοδοτεί τον απόπλο μιας μοναδικής και πρωτότυπης πλωτής έκθεσης κοιμηλίων του Αγώνα των Ελλήνων για την Ελευθερία. Μιας έκθεσης που, ξεκινώντας από το Χίο, ακολουθεί τα χνάρια των αγωνιστών του ναυτικού αγώνα και θα επισκεφτεί κάποιους από τους σημαντικούς ναυτότοπους του Αιγαίου, όπου γράφτηκαν μερικές από τις πιο λαμπρές σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης. Πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις του εθνικού εορτασμού της επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο και το πρόγραμμά της, αλλά και ως προς τους συντελεστές και τους φορείς που έκαναν πραγματικότητα αυτή την εξαιρετική ιδέα. Η έκθεση, όπως ακούστηκε προηγουμένως, διοργανώνεται από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, που διαθέτει κοιμήλια και αρχιακό υλικό από την μοναδική συλλογή του, το Κοινοφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης, που προσφέρει το ιστιοφόρο εκπαιδευτικό σκάφος Μάνια, και από την Τράπεζα Πειραιώς. Η πλωτή έκθεση Επανασύσταση 21 αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στο πλαίσιο του πολύπλευρου επιτυχιακού προγράμματος με το οποίο η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στον Εθνικό Εορτασμό. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με κορυφαίες προσωπικότητες και φορείς από τους χώρους της επιστήμης, των γραμμάτων και των τεχνών. Το πρόγραμμά μας περιελάμβανε δράσεις που παρήγαγαν σημαντικό πρωτογενές επιστημονικό έργο, καλλιτεχνικές δημιουργίες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστούν και να καταγραφούν νέες προσεγγίσεις και ανανεωμένες ιδέες που ανατροφοδοτούν τον ιστορικό και κοινωνικό διάλογο, συνδέοντας άρρηκτα το παρόν και το μέλλον μας. Με την πλωτή έκθεση που ξεκίνησε το ταξίδι σε αποτυχία, το πρόγραμμά μας τίνει προς ολοκλήρωση με ένα πραγματικά εμβληματικό τρόπο. Με ένα ταξίδι μνήμης και τιμής στα χρόνια και τους ανθρώπους, επώνυμους και ανώνυμους, που συμμετείχαν σε ένα άνισο αγώνα και τελικά πέτυχαν τη μεγάλη ιστορική ανατροπή, που στο όνομα της ελευθερίας οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Το αφήγημα ξεκινάει από το Αιγαίο των προεπαναστατικών χρόνων και τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία αξιόμαχου ελληνικού στόλου απέναντι στον κυρίαρχο Οθωμανικό. Αναδεικνύει ναυτότοπους, ιστορικά νησιά, κρίσιμα γεγονότα και πρόσωπα του ναυτικού αγώνα και κλείνει με ιστορικές πηγές που θα ενθαρρύνουν τον επισκέπτη να στοχαστεί για τον αντίκτυπο του ναυτικού αγώνα και την τύχη των πρωταγωνιστών του μετά την απελευθέρωση. Υποδεχόμαστε λοιπόν την έκθεση στη Μυτιλίνη, που υπέστη σκληρές δοκιμασίες κατά την περίοδο του αγώνα, αλλά και μετά, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, που την καθιστούσε πολύτιμο προπύργιο για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Παρ' όλα αυτά, και εδώ διαδραματίστηκαν ηρωικές πράξεις, όπως η πυρπόληση του Σουλτανικού Δίκρωτου στην Ερεσό, τον Παπα-Νικολή, που συνέβαλαν στην ισχυροποίηση της Επανάστασης και της δίνουν τη δική της διακριτή θέση στην ιστορία του ναυτικού αγώνα των Ελλήνων. Δυστυχώς, η Λέσβος δεν είχε την τύχη να απελευθερωθεί τότε, πληρώνοντας το τίμημα της εγκύτητας με τα τουρκικά παράλια. Αυτό βέβαια δεν εμπόδισε ποτέ τον ελληνισμό του νησιού να υποστηρίζει με στένος την ταυτότητά του και την ιστορία του. Θα θέλαμε ακόμα να ευχαριστήσουμε την καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία εκτός από την πολύπλευρη και δημιουργική συνεισφορά της στις δράσεις του επιτυχιακού μας προγράμματος, θα πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια του διάπλου ομιλίες για τον ναυτικό αγώνα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν και συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτής της μοναδικής έκθεσης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και κυριολεκτικά καλοτάξιδη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα καλούμε στο βήμα την κυρία Ευθυμίου για να την απολαύσουμε. Είμαστε εδώ για κάτι σπουδαίο που έκαναν οι πρόγονοι μας πριν 200 χρόνια και που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα σε πάρα πολλά. Πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε ίσως συνειδητοποιήσει.
γιατί αυτή η επανάσταση, η οποία διήρκησε 8 και πάνω χρόνια πολεμικά, ξεκίνησε στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 στην Βλαχία και τη Μολδαβία, περιοχές που σήμερα ανήκουν στη Ρουμανία, και τελείωσε το Σεπτέμβριο του 1829 με την τελευταία μάχικο αγώνα που έγινε στον Βιωτία, στη θέση Πέτρα της Βιωτίας. 8,5 χρόνια πολέμου είναι πολλά και σημαίνει αντοχή, σημαίνει πείσμα, και αν κάτι πρέπει να πιστώσουμε στους ανθρώπους της εποχής εκείνης, είναι ακριβώς αυτή η αντοχή. Δεν είναι μικρό. Για μια επανάσταση η οποία είχε πάρα πολλές καταπτώσεις, πάρα πολλές αλλαγές. Ήταν μια εξέλιξη για γερά νεύρα και άτομα τα οποία έσπηγαν τα δόντια και έλεγαν θα πάμε παρακάτω. Αυτή η επανάσταση ξεκίνησε με το στόχο να γίνει όχι απλώς πανελλήνια, αλλά να γίνει πανβαλκανική. Η φιλική εταιρεία είχε αυτό στο νου της, και ο Αλέξανδρος Υψηλάτης, όταν πέρασε τον Προύθο και μπήκε στη Μολδαβία για να ξεκινήσει την ελληνική επανάσταση, καλεί όλους τους λαούς των Βαλκανίων να συμμετάσχουν επωνύμως, με συγκεκριμένα μάλιστα ονόματα αρχηγών. Αυτό δεν είχε την εξέλιξη που η φιλική εταιρεία πίστευε να έχει, περίμενε να έχει. Γνωρίζουμε όλοι ότι το εγχείρημα στην Βλαχία και στη Μολδαβία δεν πήγε καλά, έληξε με δεινό τρόπο, και εξίσου βαριά έληξε η επανάσταση στην Μακεδονία, τόσο στη δυτική όσο και στην ανατολική, με μεγάλες σφαγές στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και την Άουσα, μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της, στην Ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλία η επανάσταση έληξε γρήγορα, με σφαγές σε περιοχές του Πηλίου και του Βόλου και του Βελεστίνου. Και φυσικά ο Σουλτάνος απέτρεψε την εξέλιξη της επανάστασης σε όλη τη ροή των ακτών, από την Ανατολική Θράκη μέχρι την Κωνσταντινούπολη και φυσικά τα παράλια της Μικράς Ασίας, την Σμύρνη και της Κηδονίας, με μεγάλη και εκτεταμένη βία. Το ίδιο και στην Κύπρο. Η Επανάσταση δηλαδή τελικά κρατήθηκε, και αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε στο νου, σε ένα μικρό κομμάτι του ελληνισμού, στο νότο της Βαλκανικής, στη στερεά Ελλάδα δηλαδή, την Πελοπόννησο, τα νησιά του Ερμοσαρονικού, τα νησιά των Κυκλάδων, που όλα αυτά συνιστούν ένα κύκλο γεωγραφικό, και από εκεί και πέρα δοκιμάστηκε σε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το να κάνει την επανάσταση σε απομακρυσμένα σημεία από αυτό το κεντρικό κορμό της επανάστασης που περιγράψαμε. Έτσι η επανάσταση στην Κρήτη χάθηκε το 1824, παρότι επί 3 χρόνια οι Κρητικοί πολέμησαν δυνατά, χάθηκε στη Χίο το 1822, χάθηκε στην Κάσο και στα Ψαρά το 1824, και τελικά από όλα τα νησιά του απομακρυσμένου Αιγαίου κρατήθηκε σε ένα μόνο νησί, το νησί της Σάμου, που αποτελεί μια παράξενη περίπτωση για την ελληνική επανάσταση, το θαύμα της ελληνικής επανάστασης, ένα νησί τόσο απομακρυσμένο, το πιο κοντινό στα παράλια της Ιωνίας από κάθε άλλο νησί του Αιγαίου, το οποίο παρέμεινε στα πλαίσια της ελληνικής επανάστασης μέχρι τέλους, τόσο από την εγρήγορση των κατοίκων, όσο φυσικά και από την προσπάθεια του ελληνικού στόλου να το κρατήσει, ιδιαίτερα μετά τις δεινές εξελίξεις που αφορούσαν την Χίο, την Κάσο και τα Ψερά του προηγούμενα χρόνια. Αυτό ήταν το γεωγραφικό πλαίσιο της επανάστασης. Και αυτή η επανάσταση, σε αυτά τα 9 χρόνια που κύλησαν, είχε να παρουσιάσει εξαιρετικά σημεία, κάποια μοναδικά που μέχρι σήμερα ίσως θα ήταν άξιο να τα ανασύρουμε. Το ένα είναι ότι αυτή η επανάσταση ξεκίνησε με ιδεολογική και πολιτική άποψη, καθώς πλαισιωνόταν από μία σειρά λογίων ατόμων, Ελλήνων, είτε εμπορευμένων είτε όχι,
οι οποίοι γνώριζαν το δυτικό κόσμο. Γνώριζαν πάρα πολύ καλά την Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο, γνώριζαν πάρα πολύ καλά τη Ρωσία, που ήταν η χώρα της καρδιάς τους, ήταν η χώρα της καρδιάς των Ελλήνων της εποχής, μια και ήταν χριστιανική ορθόδοξη και αντιστοιχούσε στο δόγμα που αυτοί είχαν, και επιπλέον η Ρωσία πολεμούσε σταθερά εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας επί 100 τόσα χρόνια πριν. Επομένως, ο μέσος Έλληνας ήταν ρωσόφιλος. Ωστόσο, οι λόγοι που κατήχθηναν αυτόν τον αγώνα και οι ριζοσπάστες έμποροι και ναυτικοί, οι οποίοι ήταν πίσω από αυτή την ιστορία, πίστευαν βαθύτατα στο Δύση. Πίστευαν ότι αυτό το κράτος που θα προκύψει από αυτή την επανάσταση πρέπει να συνταχθεί με τη Δύση και να μοιάσει στη Δύση. Και αυτή την απόφαση η Ελληνική Επανάσταση δεν τη συζήτησε ούτε μια στιγμή. Λες και δεν υπήρχε πριν τέτοια ρωσική στάση ως προς τη Ρωσία. Είναι αυτή η στάση προς τη Δύση, είναι καταγεγραμμένη σε όλα τα κείμενα της Επανάστασης, να συνταχθούμε με την πεπολιτισμένη, την πεφωτισμένη Δύση. Και τούτο διότι η Δυτική Ευρώπη ήταν το πιο προχωρημένο κομμάτι της γης, η πρωτοπορία σε όλους τους τομείς του κόσμου, και στα ιδεολογικά και στα πολιτικά και τα στρατιωτικά και τα οικονομικά και τα διπλωματικά και φυσικά τα επιστημονικά θέματα, και επομένως η ελληνική πλευρά ήθελε να μοιάσει με αυτή την πλευρά και να συνταχθεί με τη Δύση. Εξ αυτού και τα πολιτεύματα που επέλεξε και τα συντάγματα που συνέθεσε και οι εθνοσυνέλευσεις στις οποίες βρέθηκε είναι τελείως δυτικής εμπνεύσεως, είτε από την Γαλλική Επανάσταση, είτε από την Αμερικανική Επανάσταση, δύο επαναστάσεις που είχαν καθορίσει όλο το ιδεολογικό πλαίσιο του προηγουμένου αιώνα και που σε αυτόν τον αιώνα, του 19ου αιώνα, έπαιζαν κέριο ρόλο σε όλες τις ιδεολογικές και πολιτικές εξελίξεις του κόσμου και ιδιαίτερα βέβαια της Ευρώπης, και οι Έλληνες ένιωθαν ότι ανήκουν στη Δύση, ένιωθαν ότι είναι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον οι λόγοι τους και οι πιο ριζοσπάστες εξ αυτών. Ο μέσος άνθρωπος ήταν ένας απλός άνθρωπος που ακολουθούσε ως επί το πολύ. Αυτό όμως καθόρισε την πορεία μας μέχρι σήμερα. Δηλαδή το ανήκουμε στη Δύση, το ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε με βάση την σοφία διοίκησης που εκείνη είχε, και έτσι στις έθνος συνελεύσεις μας, που και αυτές είναι κάτι τελείως μοναδικό. Ποτέ οι Έλληνες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους δεν είχαν βρεθεί σε έθνο-συνελεύσεις. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί και αποφάσισαν εκεί τις τύχες τους και αποφάσισαν ότι θα διοικηθούν με ξεχωριστή την νομοθετική από την εκτελεστική εξουσία. Αυτά είναι πολύ πρωτοπόρα συλλήψεις για την εποχή. Και ότι το δικαστικό θα είναι ανεξάρτητον και από το νομοθετικό και από το εκτελεστικό, ούτως ώστε να αποδίδει δικαιοσύνη χωρίς δεσμεύσεις από κανέναν άλλο φορέα. Όλα αυτά είναι πρωτοπόρα, όπως και πρωτοπόρα είναι η αποκοπή, η διοικητική αποκοπή της Εκκλησίας, του κλήρου δηλαδή των επαναστατημένων περιοχών, από την υπαγωγή στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης και τη δημιουργία μηνυστερίου της λατρείας και μηνύστρου της λατρείας, ο οποίος ανέλαβε εκ μέρους του έθνους να διοικήσει τον κλήρο της Επαναστάσεως. Είναι η αρχή της δημιουργίας, με το ξεκίνημα της Επανάστασης, η αρχή της δημιουργίας της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία πορευόμαστε μέχρι σήμερα. Και ο τότε μηνύστρος της λατρείας σήμερα είναι ο εκάστοτε υπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, δηλαδή η κυρία Κεραμέως σήμερα. Το λέω αυτό διότι όλα αυτά είναι αναγνωρίσιμα βήματα που μας ακολουθούν μέχρι σήμερα, και όλα αυτά δημιούργησαν ένα πλαίσιο που μας έφερε
σε σημαντικότερες πολιτικές, εσωτερικές και ιδεολογικές δημόσεις και φυσικά στρατιωτικά γεγονότα στην Ξηρά και στη θάλασσα, μεγάλες κλίμακες, άλλοτε επιτυχή και άλλοτε αποτυχημένα. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί όταν ξεκινάει μια τέτοια δράση, ένας πόλεμος, να περιμένει κανείς μόνο νίκες. Το θέμα είναι να κερδίσεις τον πόλεμο. Ότι θα έχεις και είδες, θα είναι στατιστικά μέσα στα αναμενόμενα. Και η Ελληνική Επανάσταση τα είχε όλα, και νίκες και είδες. Η πρώτη χρονιά είχε να παρουσιάσει δραματικές πλευρές, αυτές που περιέγραψα ήδη. Πρέπει να πούμε ότι ήδη την πρώτη χρονιά έχουμε σε ένα νησί του Ανατολικού Βόρειου Αιγαίου μια σημαντική σφαγή κατοίκων που είναι άγνωστη. Δεν αναφέρεται στην βιβλιογραφία μας για λόγους που θα πρέπει να το αναζητήσουμε. Είναι η σφαγή της Αμοθράκης. Στην πρώτη χρονιά έχουμε την ήττα στην Αλαμάνα, την καταστροφή του στόλου του Γαλαξιδίου, αυτό κι αν είναι ήττα, διότι χάσαμε την ονομαζόμενη Ήδρα της Ρούμελης. Ωστόσο είχαμε νίκες σημαντικές. Στο δεύτερη χρονιά είχαμε ήττες, τη σφαγή της Χίου, την ήττα στο Πέτα, αλλά την μεγάλη νίκη στα Δερβενάκια και την νίκη στο Μεσολόγγι, στην πρώτη μουλιαρχία του Μεσολογγίου, οπότε το Μεσολόγγι κρατήθηκε στον κορμό της Επανάστασης. Και ενώ το 1823 έμπαινε με τους καλύτερους Ιωνούς και η πιο ισχυρή δύναμη του κόσμου, η Αγγλία, άλλαζε πολιτική απέναντι στους Έλληνες με τον Υπουργό Εξωτερικών της, τον George Canning, και άρχισε έμπρακτα να δείχνει αυτή τη στροφή, οι Έλληνες ετοιμάστηκαν για εμφύλιο πόλεμο. Έτσι, στην δεύτερη Εθνοσυνέλευση, την Εθνοσυνέλευση του Άστρους, το πράγμα εξελίχθηκε μέσα σε τεράστια ένταση που μύριζε μπαρούτι. Ήταν φανερό και πριν από την Εθνοσυνέλευση του Άστρους ότι το έθνος όδευε σε εμφύλιο πόλεμο. Έτσι, μετά την Εθνοσυνέλευση του Άστρους, τα πράγματα πήγαν όσο πιο στραβά θα μπορούσε να πάνε. Οι δύο αντίπαλες πλευρές δημιούργησαν διαφορετικές κυβερνήσεις. Έτσι το έθνος βρέθηκε να έχει δύο πρωτεύουσες. Η μία η Τρίπολη, στην οποία ταμπουρώθηκε η μία πλευρά, και η άλλη η το Κρανίδι στην Ερμιονίδα. Και έτσι το έθνος πορευόταν με δύο εκτελεστικά και δύο βουλευτικά και βέβαια δύο κυβερνήσεις οι οποίες βρέθηκαν σε σύγκρουση. Όλες οι μάχες του πολέμου, του εμφυλίου πολέμου έγιναν στην Πελοπόννησο και πουθενά αλλού, αλλά σε αυτές τις μάχες μετέσχε όλες οι επαναστατημένες περιοχές με τον έναν ή άλλο τρόπο. Και το γύρος των εμφυλίων πολέμων είχε σαν χαρακτηριστικό στον πρώτο γύρο να συνταχθεί ένα τμήμα των στρατιωτικών της Πελοποννήσου σε συνεργασία με ένα τμήμα των πολιτικών της Πελοποννήσου εναντίον του υπολείπου μισού της Πελοποννήσου, το οποίο είχε συμμαχήσει μαζί με όλους τους άλλους, δηλαδή Ρουμελιώτες και Νησιώτες. Ο δεύτερος γύρος του εμφυλίου περιλάμβανε όλη την Πελοπόννησο, ενωμένη τώρα εναντίον όλων των άλλων, δηλαδή των Ρουμελιωτών και των Νησιωτών, οι οποίοι και με τη βοήθεια των ενόπλων Ρουμελιωτών που μπήκαν μέσα στην Πελοπόννησο και την κυριολεκτικά την ταπείνωσαν, αναγκάστηκαν να παραδοθούν, και οι προτέτοιοι αρχές του 1825 να παραδοθούν στους νικητές. Οι νικητές στην πραγματικότητα ήταν οι Νησιώτες, με επικεφαλής την Ήδρα και τη σπουδαιότερη οικογένεια της Ήδρας, την οικογένεια Κουντουριώτη. Επειδή οι επικεφαλής των νικητών του εμφυλίου ήταν οι Νησιώτες και οι Ιδραίοι, οι υπέτειοι του εμφυλίου, οι αντιπατριώτε, οι αντάρτε,
φυλακίστηκαν στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία της Ήδρας. Ωστόσο, την ώρα που αυτοί φυλακίζονταν, ο Ιμπραήμ της Αιγύπτου, αποβιβάζοντας τα παράλια της Μεσσηνίας, με δεινές εξελίξεις για την Επανάσταση, διότι μέσα στο 1825 ένα μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου πλέον πέφτει στα χέρια των Αιγυπτίων και ο Ιμπραήμ έρχεται να ενισχύσει τον Γιουταχή Πασά που πολιορκεί το Μεσολόγγι από τον Απρίλιο του 1825. Επί ένα χρόνο το Μεσολόγγι πέφτει. Απρίλιο του 1826 η Δυτική Στερεά είναι στα χέρια των Οθωμανών. Ο Κιουταχής Πασά χτυπά την Ανατολική Στερεά, καταλαμβάνει την Αθήνα, οι δυνάμεις της Επανάστασης ταμπουρώνονται στην Ακρόπολη της Αθήνας επί έναν ολόκληρο χρόνο αμυνόμενοι. Τελικά γίνεται η Μεγάλη Μάχη του Φαλήρου, τον Απρίλιο του 1827. Οι Έλληνες υφίστανται τη μεγαλύτερη ήττα που είχαν μέχρι τότε υποστεί, με τεράστιον αριθμό νεκρών σε όλη την πεδιάδα μεταξύ Ακροπόλεως και Φαλήρου. Έμοιαζε η Επανάσταση να βρίσκεται σε δεινή θέση. Τότε είναι που οι τρεις δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, που είχαν εμπλακεί στο ελληνικό ζήτημα μετά το 1823, συνένωσαν τους τόνους τους αφού έστειλαν ένα μήνυμα στο Σουλτάνο ότι θα επιτηρούν για να μην ακολουθήσει σφαγή των Ελλήνων. Συνέβη η ναυμαχία του Ναβαρίνου, όπως όλοι γνωρίζουμε, Οκτώβριο του 1827. Ο ελληνικός αγώνας έμοιαζε να βρίσκεται σε δεινή θέση. Ωστόσο, μετά από την ναυμαχία του Ναβαρίνου, υπήρχε αισιοδοξία στο ελληνικό στρατόπεδο, το οποίο δεν σταμάτησε να πολεμά για 2 ολόκληρα χρόνια. Συνήθως έχουμε στο νου μας ότι η Ελληνική Επανάσταση από πλευράς στρατιωτικών γεγονότων τελείωσε με την ναυμαχία του Ναβαρίνου και στα σχολικά μας βιβλία λέγεται, προσέξει, εκεί σταματά. Ενώ η Επανάσταση συνεχίστηκε για άλλα 2 χρόνια στη Στερεά Ελλάδα. Και συνεχίστηκε στη Στερεά Ελλάδα, διότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο οποίος είχε έρθει ως κυβερνήτης των Ελλήνων, προσπαθούσε, πίστευε βαθύτατα, ότι τα σύνορα θα έπρεπε να μην είναι ο ισθυμός της Κορίνθου, να περιλαμβάνει και τα Στερεά Ελλάδα. Και για να μπορέσεις να πετύχεις να περιλαμβάνεται η Στερεά Ελλάδα στα σύνορα που ακόμη δεν ήταν καθόλου σαφή, έπρεπε να πολεμάς για αυτά τα σύνορα. Και έτσι για 2 ακόμα χρόνια οι Έλληνες πολεμούσαν στη Στερεά Ελλάδα. Έτσι η τελευταία μάχη του αγώνα, όπως σας είπα ξεκινώντας την ομιλία μου, ήταν στη θέση Πέτρα της Βιωτίας, στη Στερεά Ελλάδα δηλαδή. Το όλο εγχείρημα, όπως γνωρίζουμε, τελείωσε επιτυχώς για τους Έλληνες, θετικά, στις 3 Φεβρουαρίου του 1830 στο Λονδίνο, οπότε και οι τρεις αυτές δυνάμεις υπέγραψαν την δημιουργία ενός αθνικού ανεξάρτητου κράτους υπό το όνομα Ελλάς. Είναι το πρώτο εθνικό ανεξάρτητο κράτος της Βαλκανικής, το πρώτο εθνικό ανεξάρτητο κράτος της Ανατολικής Μεσογείου, το πρώτο εθνικό ανεξάρτητο κράτος της Ανατολικής Ευρώπης, η πρώτη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που αποκόπτεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία γενόμενη εθνικό ανεξάρτητο κράτος. Δεν είναι μικρή αυτή η πρωτοπορία. Στον αιώνα του εθνισμού, ο 19ος αιώνας ονομάζεται παγκοσμίως ο αιώνας του εθνισμού, διότι είναι ο αιώνας των λαών που μάχονται ενάντια στις αυτοκρατορίες για να δημιουργήσουν ανεξάρτητα κράτη. Και η ελληνική πλευρά, η ελληνική επανάσταση, είναι η πρώτη επανάσταση στην Ευρώπη η οποία γίνεται με συνειδητό στόχο εθνικής δημιουργίας εθνικού κράτους. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Είχαν προηγηθεί επαναστάσεις ιδεολογικού τύπου και πολύ ενδιαφέρουσες στην Ισπανία, στην Ιταλία και βέβαια στη Σερβία. Οι Σέρβοι είχαν επαναστατήσει πρώτοι το 1804, είχαν εξεγερθεί οι Σέρβοι το 1804. Ωστόσο, ο αγώνας τους που ήταν γένεως δεν ολοκληρώθηκε με τη δημιουργία εθνικού ανεξάρτητου κράτους.
Έτσι οι Έλληνες έχουν αυτή την πρωτοπορία, όπως πρωτοπόρα και τελείως μοναδικά παγκοσμίως γεγονότα που περικλείουν την Ελληνική Επανάσταση και είναι άξια έτσι συνειδητοποίησης από την πλευρά μας, είναι ότι κατά την Επανάσταση αυτή συνέβησαν δύο μοναδικά στα παγκόσμια μέχρι τότε χρονικά γεγονότα. Το ένα είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου κύματος συμπαράστασης από άτομα άλλων λαών προς ένα λαό που μάχεται κάπου για την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του. Το περίφημο φιλελληνικό κίνημα είναι το μεγαλύτερο κίνημα συμπαράστασης που είχε ποτέ καταγραφεί στην παγκόσμια ιστορία. Και βέβαια υπήρξε αυτό το κίνημα συμπαράστασης γιατί οι Έλληνες μπορούσαν να συγκινήσουν τον καθένα επειδή ήταν οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων. Και οι αρχαίοι Έλληνες ήταν στην καρδιά κάθε πολιτισμένου ανθρώπου, Ευρωπαίου και Αμερικανού, μια και από την αναγέννηση και μετά το τμήμα της αρχαιότητας, της ελληνικής αρχαιότητας, ήταν πολύ μεγάλη σημασία για πολλούς λαούς του κόσμου αυτού, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και στην Αμερικανική Ήπειρο. Και επιπλέον, η ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι η πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία που τρία ανταγωνιστικά μεταξύ τους κράτη ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή ανθρωπιστικής καταστροφής. Αυτά που γίνονται τώρα, δηλαδή από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Κιανόκρανη και τα λοιπά, Σομαλία, σε διάφορα σημεία της γης, για πρώτη φορά έγιναν στην παγκόσμια ιστορία για τους Έλληνες. Έχει ενδιαφέρον αυτή η μοναδικότητα και τούτο, διότι δεν είναι ακριβώς για τους Έλληνες, πιο πολύ είναι για τους αρχαίους Έλληνες, θα έλεγε κανείς, αλλά είναι για τους Έλληνες. Και αυτό αντανακλάται στις εξελίξεις των πραγμάτων. Αυτό το ελληνικό κράτος, όταν δημιουργήθηκε το 1830, ορίστηκαν τα σύνορά τους στο ύψος της Λαμίας, ωστόσο, με συγκεκριμένες προσπάθειες της ελληνικής διπλωματίας, επετέχθη να οριστούν τα σύνορα το 1832 στο ύψος του στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού, που αναλογικά είναι κέντρος σε σχέση με τα σύνορα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι για κάθε Έλληνα της εποχής της Επανάστασης, τα όρια του είναι η Κωνσταντινούπολη. Θεωρούσαν αυτονόητο οι Έλληνες ότι θα συνεχίσουμε και θα τα πάμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Αυτή η πεποίθηση, η απλόνητη πεποίθηση, ακολούθησε τους Έλληνες μέχρι το 1922. Ωστόσο, το ότι τα σύνορα έφτασαν στη γραμμή Παγασιτικού Αμβρακικού ήταν ήδη ένα κέρδος σε σχέση με αυτό που μπορούσε να σου είχε συμβεί πριν. Λέω αυτό διότι το κράτος το οποίο δημιουργείται το 1832 είναι το πιο πρωτοπόρο κράτος στην περιοχή την ευρύτερη, όχι τη μικρή του περιοχή, και παραμένει το πιο επιτυχημένο κράτος στα Βαλκάνια μέχρι σήμερα. Οι δείκτες της ελληνικής περίπτωσης μέχρι σήμερα, παρόλες μες τις υποχωρήσεις λόγω της κρίσης που έχουμε τα τελευταία δεκαετία, παραμένει υψηλότερη. Παράλληλα, άλλοι βαλκανικοί λαοί αναπτύσσονται με ταχύτητα γύρω μας και καλά κάνουν και εμείς ας βοηθήσουμε τον εαυτό μας να παραμείνουμε ψηλά και να βελτιωθούμε φυσικά. Το λέω αυτό διότι συνήθως ως λαός το έχουμε, δεν είμαστε ήρεμοι παρά μόνο αν αναδεικνύουμε τα αρνητικά μας. Το έχουμε αυτό. Δηλαδή, άμα δεν ζούμε στη μιζέρια, νιώθουμε λίγο άβολα. Το ξέρετε. Δηλαδή, οποιοδήποτε Έλληνας έχει χαρά ζωής και αισιοδοξία, το παίρνει στο διαβατήριο. Για να είσαι Έλληνας πρέπει να αναδεικνύεις μόνο τα
τα αρνητικά και εγώ που μιλώ, δηλαδή το έχουμε αυτό το πράγμα και πολλές φορές δεν αποτιμούμε τα κέρδη που έχουμε και εμείς τα είχαμε αυτά τα κέρδη, δεν ήρθανε από τον ουρανό, δικά μας είναι, δεν τα αποτιμούμε. Κοιτάξτε, έχουμε συνήθως μια μίζερη στάση που λέει είμαστε ένα μικρό κράτος, τι να κάνουμε, οι μεγάλοι όλα τα ορίζουν. Κόψε κάτι. Τα σπασπάνουν τα διαβατήρια, ξέρετε. Κοιτάξτε να δείτε. Η Ελλάδα σήμερα είναι ένα κράτος, όχι μεγάλο, αλλά όχι μικρό. Στην Ευρώπη υπάρχουν 25 κράτη μικρότερα από μας. Στην Ευρώπη. Μεταξύ των οποίων μικροτέρων κρατών από εμάς στην Ευρώπη είναι η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, το 1/3 της Ελλάδος είναι η Ολλανδία, η Αυστρία το 1/3 της Ελλάδος, η Ελβετία το 1/3 της Ελλάδος, η Τσεχία το 1/3 της Ελλάδος, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εστονία, η Λετωνία, η Ιρλανδία. Καλά δεν λέμε για τις μπουτίκ, υπάρχουν και 10 χώρες μπουτίκ, πρέπει, δεν μου ξέρετε τώρα, εντάξει. Το Μονακό, ας πούμε, στο οποίο κατοικεί ένα βασιλικό ζεύγος, ο βασιλιάς με τις ερωμένες του, τα παιδιά του κτλ. Τέλειωσε το πανηγύρι. Ωστόσο, λέμε τώρα για κράτη, που είναι κρατένια κράτη. Λοιπόν, τα κράτη που σας ανάφερα δεν είναι δευτερεύοντα κράτη, είναι σημαντικότατα κράτη κάποια από αυτά. Και είναι μικρότερά μας. Θέλω να πω δηλαδή. Δεν μας ταιριάζει η μιζέρια στο συγκεκριμένο που αδικεί και τα 200 χρόνια προσπαθειών των προγόνων μας, διότι ενώ ξεκινήσαμε με τα σύνορα απαγασιτικού αμβριακικού, σήμερα τα σύνορα μας είναι περίπου 3 φορές μεγαλύτερα. Πώς έγιναν αυτά από τον ουρανό, δεν ήρθαν. Φυσικά, εντάξει, τα εκτάλησα, μας τα δώρησε η Αγγλία όταν ενώθηκε, όταν ήρθε ο νέος βασιλεύς, ο Γιώργος, ο πρώτος, μάλιστα. Τη Θεσσαλία την πήραμε το 80, στη δεκαετία του 80. Με σκληρές διπλωματικές προσπάθειες και με αγώνα στρατιωτικό, όχι τόσο έντονο. Βαλκανική πόλεμη, τι λέμε τώρα. Η χώρα μας στους Βαλκανικούς πολέμους έλαμψε κυριολεκτικά και διπλασίασε τα σύνορά της. Πολεμήσαμε στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γενναία και με την πλευρά των νικητών. Και αν δεν είχαμε κάνει τον εμφύλιό μας πόλεμο 1943-49, τα σύνορά μας οπωσδήποτε θα ήταν ακόμη μεγαλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει η τελευταία πρόσκληση εδαφών που είχαμε ήταν μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τα 12 όπως γνωρίζουμε όλοι, το 1948. Πήγαμε καλά και από αυτή την πλευρά. Θα μου πείτε, θα μπορούσαμε να είχαμε πάει καλύτερα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πάει και χειρότερα. Δεν είσαι μόνο σου στο παιχνίδι, είναι και άλλοι λαοί και μέσα σε αυτή την ισορροπία των δυνάμεων προσπαθείς για το καλύτερο και έχουμε αποκτήσει σύνορα που δεν έχουν καμία σχέση με τα σύνορα του 1832. 200 χρόνια δηλαδή και από αυτή την πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι χρόνια κέρδους. Πράγματι, να χαιροκροτήσουμε τους εαυτούς μας, τους προγόνους μας, θέλω να πω. Δεν ήρθαν από τον ουρανό όλα αυτά και να σας πω και άλλα. Από πλευράς επιπέδου, μορφώσεων, σχολείων κτλ. Ξεκινήσαμε σε ένα επίπεδο που είχε τα προβλήματά του έως πάρα πολλά προβλήματα. Μέσα σε 200 χρόνια έχουμε έναν μεγάλο αριθμό πανεπιστημίων, ίσως υπερβολικά μεγάλο και σπαρμένο. Εν πάση περιπτώσει, μην ξανακρίσω εγώ πρώτη την Κρίνια, έχουμε πολλά πανεπιστημιακά ανώτατα ιδρύματα. Το πρώτο πανεπιστήμιο της Ανατολικής Μεσογείου είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1837. Και αν υπολογίσει κανείς και την Ιόνιο Ακαδημία που είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, οι Έλληνες πρωτοπόρησαν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο από αυτή την πλευρά. Και επίσης, είναι πολλοί οι δείκτες που μπορεί κανείς να αναφέρει, να πω ένα
θετικό σημείο από τα πολλά τη μεγάλη επίδοση των Ελλήνων σε θέματα επιχειρηματικότητας ήδη από το 17ο και 18ο αιώνα, με χιλιάδες εμπορευομένους στη στεριά, κινούμενοι μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Νότιας Ρωσίας. Να σας πω κάτι. Σήμερα όλοι μας ξεχνάμε ότι η Ελληνική Επανάσταση ξεκίνησε στη Βλαχία και στη Μολδαβία. Δεν είναι ότι δεν το διδασκόμαστε στα σχολεία μας. Σωστά. Αλλά μας φαίνεται τόσο παράξενο που το ξεχνάμε. Και αφήνουμε κάθε χωριό της Πελοποννήσου να μαλώνει μεταξύ του ότι εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση. Ξέρετε, δεν. Στην Πελοπόννησο είναι μια κατάσταση, όχι εδώ ξεκίνησε. Μα δεν ξεκίνησε εκεί. Στην Βλαχία και στη Μολδαβία ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση 22 Φεβρουαρίου του 1821. Γιατί σας το λέω αυτά. Γιατί ξεκίνησε στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Δεν ήταν τρελή η φιλική εταιρεία να ξεκινήσει εκεί η Επανάσταση. Διότι ανάμεσα σε πολλούς άλλους λόγους, σε αυτή την περιοχή κατοικούσαν χιλιάδες Ελλήνων εμπόρων στις πόλεις και στις κομοπόλεις της σημερινής Ρουμανίας, ελληνικά άκουγες, Έλληνες έμποροι της Τεριάς και της Θάλασσας. Και φυσικά Έλληνες έμποροι στην Τεργέστη, στη Βόρειο Ιταλία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, δεκάδες και εκατοντάδες σημεία ελληνικών παροικιών. Ο Αδαμάντιος Κορεής ήταν στο Άμστερνταμ, αν θυμάστε, ελληνική παροικία στο Άμστερνταμ, στη Λειψία της Γερμανίας. Αυτές ήταν οι πηγές από τις οποίες παίρναμε δύναμη, η Νότια Ρωσία. Τώρα στις ειδήσεις μας με τον πόλεμο της Ουκρανίας, όλο ελληνικά τοπονύμια λένε οι εκφωνητές. Δεν είναι τυχαίο, διότι η παρουσία των Ελλήνων στη Μαύρη Θάλασσα από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα στη Μαριούπολη 100.000 Ελλήνων ήταν πολύ ορκημένοι. Δεν πήγαν τώρα, ήταν εκεί από αιώνες. Αυτό την πραγματικότητα, το ότι ήμασταν σπαρμένοι σε πολλά, ήμασταν δραστήριοι έμποροι της Τεριάς και δεν το συζητώ για τη θάλασσα, εκεί σπάγαμε τα ταμεία. Σπάγαμε τα ταμεία, κυριολεκτικά. Η καλύτερη ναυτική της Ανατολικής Μεσογείου ήταν οι Έλληνες με απόσταση από το 1700 και μετά και το 1800 πλέον έχουμε το πάνω χέρι στην Ανατολική Μεσόγειο με το ναυτικό μας. Και όταν έρχεται η ώρα της Ελληνικής Επανάστασης, είχε υπολογιστεί, η φιλική εταιρεία δηλαδή, υπολόγισε σε περίπου 1000 εμπορικά πλοία, τα οποία οι ναυτότοποι των Ελλήνων, οι σπαρμένοι στην Ανατολική Μεσόγειο, θα μπορούσαν να παράσχουν στην Ελληνική Επανάσταση. Και εξ αυτού έχουμε και τους πιο επιτυχημένους εφοπλιστές στον κόσμο και τα περισσότερα εμπορικά πλοία στον κόσμο, όχι τώρα, είναι δεκαετίες που το έχουμε αυτό. Πατάει πάνω σε μια μεγάλη παράδοση αυτή η ιστορία και σε ανθρώπους που ήταν λιοντάρια και στον επιχειρηματικό τομέα και όντας λιοντάρι στον επιχειρηματικό τομέα μπορείς να είσαι και λιοντάρι όταν έρθει η ώρα, γιατί έχεις αυτοπεποίθηση και γιατί κοιτάς τον Τούρκο κατάματα και λες εγώ είμαι πιο άξιος από σένα. Σας το λέω αυτό με τα λόγω γνώσεως, διότι όταν τελείωσε η Επανάσταση του 21, η πρώτη, μία από τις δύο πρώτες ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης που γράφτηκαν ήταν του Σπυρίδωνος Τρικούπη. Ο Σπυρίδων Τρικούπης είναι ο πατέρας του Χαριλάου Τρικούπη, του θρυλικού πολιτικού του 19ου αιώνα, ο οποίος Σπυρίδων Τρικούπης ήταν από το Μεσολόγγι, λόγιος, σπουδαίας οικογένειας, έχει σημασία όλα αυτά, και όταν έγινε η Επανάσταση χρησιμοποιήθηκε, μπήκε στην Επανάσταση, δεν το συζητούμε, και λόγω της υψηλής του μορφώσεως χρησιμοποιήθηκε σε διοικητικές θέσεις και μόλις τελείωσε η Επανάσταση συνέγραψε την περίφημη ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Στον πρόλογο της ιστορίας της Ελληνικής Επαναστάσεως, ενός ανθρώπου που μετέσχε στην Επανάσταση, έχει σημασία αυτό, ο Σπυρίδωνας Τρικούπης γράφει τη φράση αδύνατον να συνυπάρχωσιν δύο έθνη όταν το μεν δεσποζόμενον προοδεύει, το δε δεσπόζον παραμένει στάσιμο. Δηλαδή, για τον Σπυρίδωνα Τρικούπη, λόγος, αιτία της Επανάστασης του 21 είναι το γεγονός ότι οι Έλληνες κέρδιζαν συνεχώς
στον οικονομικό, στον πνευματικό τομέα, ενώ οι Οθωμανοί έμεναν πίσω. Το λέω αυτό διότι στην ελληνική πλευρά υπήρχε πάντα το επιχειρηματικό στοιχείο. Οι σπουδαιότεροι επιχειρηματίες της Νότιας Ρωσίας ήταν Έλληνες και πολλοί από αυτούς καραβοκύριδες που εξελίχθηκαν σε εφοπλιστές. Αν γνωρίζετε την οικογένεια, ας πούμε, σήμερα μιλούσαμε για την οικογένεια Βαλιάν, οικογένεια θρηλυκή, αυτή η οποία δόρισε την Εθνική Βιβλιοθήκη στο τρίπτυχο της Κέντρου των Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ακαδημία Αθηνών. Και η Ελλάδα αμέσως από το 1830 και μετά γνώρισε και γνωρίζει μέχρι σήμερα ένα τεράστιο αριθμό ευεργετών και δοκτών. Με ένα πατριωτισμό που αξίζει να το αναφέρουμε. Δεν υπάρχει χωριό, κομμόπολη, πόλη σε αυτή στην Ελλάδα που κάποιο μέλος αυτής της πόλης, του χωριού, της κομμόπολης που έκαμε χρήματα είτε εντός Ελλάδος αλλά κατά κανόνα εκτός Ελλάδος να μην έχει δωρήσει εκκλησία, πλατεία, γέφυρα, νοσοκομείο, ορφανοτροφείο, κέντρο άθλησης, κέντρο πολιτισμού. Υπάρχει καταγραφή των χιλιάδων δωρητών και δωρεών. Αυτή η χώρα είναι μέσα στον πρωταθλητισμό της αυτό το πράγμα. Και τιμά τη χώρα το ότι όλοι μας αισθανόμαστε λίγο περισσότερο να έχουμε να το δώσουμε και μάλιστα σε κρίσιμους καιρούς ήταν χαρακτηριστικό. Το λέω αυτό διότι η ελληνική πλευρά δεν ήταν αποτυχημένη στα 200 χρόνια, καθόλου. Ήταν πολύ λιγότερο επιτυχημένη από αυτό που θα μπορούσε να ήταν. Αν είχαμε κάποιες άλλες τάσεις ζωής και νοοτροπίες και δεν επιτρέπουμε τον εαυτό μας να κάνει τόσους εμφυλίους. Το πιο μεγάλο πρόβλημα αυτής της κοινωνίας είναι η άνεση με την οποία μπαίνει σε εμφυλίους. Να σας πω το εξής. Υπάρχει ένας τρόπος να είσαι politically correct και να λες τα πράγματα έτσι που να φαίνονται στρογγυλεμένα και χαριτωμένα. Όσον αφορά τους εμφυλίους πολέμους που έχουμε ζήσει 200 χρόνια, θα ακούσετε κάποιους να λένε «Μα τι να κάνουμε, εμφύλιοι πόλεμοι πάντα υπάρχουν, δεν είναι το μόνο κράτος οι Έλληνες που κάνουν εμφύλιο πόλεμο». Σωστό. Δεν είναι το μόνο κράτος οι Έλληνες που κάνουν εμφύλιο πόλεμο και άλλα κράτη κάνουν. Αλλά 5 εμφύλοι σε 200 χρόνια δεν έχει κάνει κανένα κράτος. Στην Ευρώπη τουλάχιστον θέλω να πω και στον συντεταγμένο κόσμο. Εντάξει, σε χώρες που είναι οργανωμένες σε φυλετικές κοινωνίες είναι μονίμως εμφύλιο πόλεμο. Δεν μιλάμε για αυτές, μιλάμε για συντεταγμένα κράτη. Μέσα στη διάρκεια της Επανάστασης του 1921 έγιναν, ανάλογα πώς το μετράς, 2 ή 3 πόλεμοι εμφύλιοι. Ο πρώτος είναι ο αυτός που σας ανέφερα, που είχε 2 γύρους και μετρώνται πολλές φορές ως 2 εμφύλιοι. Είναι δηλαδή ο εμφύλιος του τέλους του 23, αρχές του 25. Ο δεύτερος και φοβερότερος εμφύλιος είναι ο εμφύλιος του 1830 με 1833, μέσα στον οποίο δολοφονήθηκε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, ανατινάχθηκε ο ελληνικός στόλος από τους Ιδραίους και τον Ανδρέα Μιαούλη μέσα στον πόρο, το καλοκαίρι του 1831, τα θυμόμαστε όλοι από τα σχολικά μας βιβλία. Η Μάνη είχε βγει στα όπλα και στην ουσία συγκρουόταν με τους υπολείπους και η οικογένεια Μαυρομιχάλη έκαμε το βήμα της δολοφονίας του κυβερνήτη. Αυτός είναι ο πόλεμος του 1830-33. Ο κυβερνήτης δολοφονείται το 1931 και ακολουθούν άλλα 2 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ο οποίος και τελείωσε με τα βαβαρικά στρατεύματα τα οποία ήρθαν με τον Όθωνα. Ο Όθωνας ήρθε εδώ με ορισμένες χιλιάδες βαβαρών στρατιωτών, οι οποίοι κατέπνιξαν τον εμφύλιο πόλεμο και ξαναξεκίνησε η χώρα από το μηδέν στην ουσία.
Δύο ή τρεις εμφύλοι πόλεμοι, δηλαδή στη διάρκεια μιας δεκαετίας, πώς το μετράει κανείς, ο εθνικός διχασμός, ο οποίος ξεκινά το 15-16 και συνεχίζεται στην ουσία μέχρι την αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και το λέμε ευγενώς εμφύλιο εθνικό διχασμό, διότι στην πραγματικότητα πρόκειται περί εμφυλίου. Κάθε τόσο υπήρχαν ένοπλες συγκρούσεις με εκατοντάδες θύματα και φυσικά ο τελευταίος, ο πιο πρόσφατος εμφύλιος, που σήμερα από τους μελετητές δεν τοποθετείται 46-49, αλλά 43-49, που είναι και ο εμφύλιος ο οποίος κυριολεκτικά έκοψε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμασταν και που ακόμα στην πραγματικότητα ως πολίτες και ως άτομα μετέχοντα αυτής της κοινωνίας δεν έχουμε απαλλαγή. Ζούμε ακόμα σε αυτόν τον φοβερό εμφύλιο που μας βλάπτει μέχρι σήμερα. Ωστόσο, έχουν κυλήσει 70 χρόνια από τον τελευταίο εμφύλιο. Θαύμα, θαύμα. Χωρίς να κάνουμε εμφύλιο πόλεμο, ίσως πραγματικά να έχουμε οριμάσει σε αυτή την πλευρά και να μην είμαστε εύκολα επιρρεπείς σε αυτές τις ιστορίες. Στοχεύω στη σημερινή μου ομιλία να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πλευρά των συγκρούσεων μέσα στην Επανάσταση του 21, η οποία είχε όλα τα μεγάλα που είπαμε, αλλά είχε αυτή την ιστορία των εμφυλίων που έχουν αποκωδικοποίηση και ενδιαφέρουσα πλευρά των πραγμάτων, αλλά δεν έπαψε να είναι βαριές ιστορίες για το 21 και κινδύνεψε να χαθεί η Επανάσταση του 21 από τον εμφύλιο πόλεμο, διότι έδωσε την ευκαιρία στον Ιμπραήμ να τελειώνει με σχετική ευκολία τους στόχους του. Στη διάρκεια της Επανάστασης είχαμε δύο αντιπαλότητες καταγεγραμμένες. Η μία ήταν η αντιπαλότητα μεταξύ των ονομαζόμενων αυτοχθόνων και των ονομαζομένων ετεροχθόνων, όπου αυτόχθονες ήταν αυτοί που είχαν γεννηθεί και ζήσει στις περιοχές που κρατήθηκε η Επανάσταση, και οι περιοχές που κρατήθηκε η Επανάσταση ήταν λίγες, αυτές που είπαμε, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, νησιά του Αργοσαρδονικού και νησιά των Κυκλάδων. Και οι ετερόχθονες ήταν όλοι οι άλλοι Έλληνες, οι οποίοι για κάποιο λόγο έρχονταν είτε για να διαφύγουν από σφαγές, έχοντας διαφύγει από σφαγές, είτε για λόγους πατριωτικούς να μετάσχουν στον πόλεμο, ερχόταν σε αυτές ακριβώς τις περιοχές όπου είχε κρατήσει διαρκές η Επανάσταση. Οι αυτόχθονες ενοχλούνταν βαρύτατα από τους ετερόχθονες, διότι ζούσαν και αυτοί πόλεμο, με δυσκολία τρώγανε, με δυσκολία είχαν κατοικίες ή δεν είχαν και έρχονταν και χιλιάδες άλλοι Έλληνες από αλλού. Αυτό δημιουργούσε θέματα και τοπικές αντιπαλότητες. Όχι των ετεροχθόνων απέναντι στους αυτόχθονες, αλλά των αυτοχθόνων απέναντι στους ετερόχθονες. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι πρέπει να πιστωθεί στους Έλληνες, παρότι αυτό το νοσηρό κλίμα μεταξύ αυτοχθόνων και ετεροχθόνων υπήρχε και μάλιστα κινδύνευσε να φέρει νέο εμφύλιο πόλεμο το 1843, δηλαδή κατά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου, το 43, τώρα κάνουμε άλμα, αλλά κινδύνευσε να φέρει νέο πόλεμο τότε, ότι οι Έλληνες εξέλεξαν πρώτο τους πρωθυπουργό. Είναι ένας ευτυχισμένος κύριος κάπου, ο οποίος μιλάει στο τηλέφωνο. Εξέλεξαν για πρώτο τους πρωθυπουργό έναν ετερόχθωνα, τον Αλέξανδρο Μαυροκουρδάτου, ο πρώτος πρόεδρος του εκτελεστικού στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, φαναριώτης, άτομο υψηλότατης καλλιέργειας, ο οποίος και ψηφίστηκε πρόεδρος του εκτελεστικού. Πρόεδρος του εκτελεστικού με σημερινούς όρους είναι πρωθυπουργός. Οι Έλληνες δηλαδή εξέλεξαν για πρώτο τους πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο.
και για πρώτο τους κυβερνήτη έναν αυτόχθονα ή ετερόχθονα. Ετερόχθονα. Πιο ετερόχθονας δεν γίνεται, διότι ήταν επτανήσιος ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και έχει ενδιαφέρον, όταν κανείς το προσεγγίζει αυτό, ότι οι Έλληνες ξεπέρασαν τον εαυτό τους, θα έλεγε κανείς. Μία άλλη ανάγνωση είναι ότι ήξεραν εξ αρχής ότι έχουν εσωτερικά ζητήματα και προτίμησαν και τις δύο φορές να εκλέξουν άτομα ετερόχθονα που δεν είχαν εμπλακεί στις εσωτερικές αναστατώσεις που προϋπήρχαν. Εν πάση περιπτώσει όμως, ήθελα να σας πω το εξής. Την ώρα που εκλέγονται αυτά τα δύο άτομα, στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδάβου και στην τρίτη Εθνοσυνέλευση ο Ιωάννης Καποδίστριας, εάν επρόκειτο κανείς να επιλέξει με βάση το σημερινό τρόπο επιλογής, δηλαδή να ζητήσει βιογραφικά από όλους τους δυνάμεις επικεφαλής του ελληνικού χώρου, βιογραφικά, δεν καταθέτουν τα παιδιά μας σήμερα για να βρουν δουλειά, σωστά. Μάλιστα, αν είχε τηρηθεί αυτή η ιστορία των βιογραφικών, κανένας Έλληνας τον Ιανουάριο του 1822 δεν θα είχε το βιογραφικό του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου και κανένας Έλληνας το 1827 δεν θα είχε το βιογραφικό του Ιωάννη Καποδίστρια. Θέλω να πω ότι με βάση το βιογραφικό, οι Έλληνες εξέλιξαν τον καλύτερο κάθε φορά, που ήταν και ετερόχθον. Δηλαδή, μέσα σε ένα κλίμα νοσηρών, εξέλιξαν δύο ανθρώπους που τα προσόντα τους ήταν αδιαφυσβήτητα τα πιο υψηλά από κάθε άλλο. Τώρα, η άλλη μεγάλη αντιπαλότητα ήταν η αντιπαλότητα μεταξύ των ονομαζομένων στρατιωτικών έναντι των ονομαζομένων πολιτικών. Αυτό το δίπολο είναι και το βαρύτερο και είναι στην καρδιά του Εμβρίου Πολέμου. Αυτό που σας είπα, αυτή η πλευρά, η οποία είναι μια πολύ περίπλοκη πλευρά, εάν κανείς καθίσει και τη δει στην λεπτομέρειά της και συνδέεται με, όπως είναι φανερό και από τα κείμενα της εποχής, από τη δυσαρέσκεια των ονομαζομένων στρατιωτικών για το γεγονός ότι οι ονομαζόμενοι πολιτικοί στην Εθνοσυνέλευση της Επιδάβρου είχαν κατακτήσει τα περισσότερα πολιτικά πόστα, τις περισσότερες θέσεις διοικήσεως. Και έμοιαζε ότι οι στρατιωτικοί παραμερίζονται έναντι των πολιτικών στην πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδάβρου, λόγω του ότι διαφαινόταν ότι οι πολιτικοί θα έχουν κυριαρχία στην Εθνοσυνέλευση, δεν μετέσχε ούτε ο Κολοκοτρώνης, ίσως αν γνωρίζετε, ούτε ο Οδυσσέας Αντρούτσος, ούτε ο Δημήτριος Υψηλάντης. Εξ αυτού η πόλωση διαφαινόταν εξ αρχής. Όπου ποιοι ήταν οι πολιτικοί, όσοι είχαν πολιτική θέση και πριν την Επανάσταση, όπως ήταν οι προύχοντες της Πελοποννήσου, οι κοτζαμπάσοι της Πελοποννήσου, δηλαδή 50-55 σημαντικές οικογένειες, προυχοντικές οικογένειες της Ρούμελης και βέβαια στους πολιτικούς ήσαν και ο κλήρος θεωρούνταν, δεν το συζητούμε, κορυφαία πλευρά των πολιτικών, με τους Μετροπολίτες και τους Επισκόπους να είναι σε αυτή την, θεωρούνται αυτονοήτως, πολιτική, εκ των πραγμάτων. Και επίσης αυτούς να συγκαταλέγονται οι επώνυμοι, οι μεγάλοι καραβοκύριδες των νησιών, οι οποίοι βέβαια ταυτοχρόνως ήταν και στρατιωτικοί, διότι ήξεραν ένα πολεμό. Έχει σημασία, διότι εδώ αρχίζουν τα πράγματα και μπλέκονται. Στη Ρούμελη, στρατιωτικοί θεωρούνται οι κλέφτες και οι αρματολοί. Οι αρματολοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι των Οθωμανών, τοποθετημένοι πάνω στα βουνά, την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να κρατούν την τάξη στα βουνά, να παίρνουν τους φόρους από τα βουνά και να τους καταθέτουν κάτω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, στις πεδιάδες κτλ. Έτσι, όταν μπαίνουν οι αρματολοί στον πόλεμο, ενώ μπαίνουν στην Κονίστρα,
ενώ θεωρούνται στρατιωτικοί αυτονοήτως, ήταν αυτονοήτως και πολιτικοί, διότι διαφέτευαν πολιτικά και στρατιωτικά τα βουνά. Σας μπέρδεψα ήδη αρκετά. Πολύ ωραία. Συνεχίζω τώρα να σας μπερδεύω, διότι αυτοί που ονομαζόταν πολιτικοί, κατεξοχήν πολιτικοί, όπως ήταν οι Κοντζαβάσιδες της Πελοποννήσου, με την έκρηξη της Επανάστασης, αυτή ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας όλοι πριν, δεν υπήρχε θέμα, με την έκρηξη της Επανάστασης, ο κάθε Κοντζάβασης της Πελοποννήσου δημιούργησε δικό του στρατιωτικό σώμα. Δεν έμεινε κανένας που να μην δημιουργήσει δικό του στρατιωτικό σώμα από τους χωρικούς του, δηλαδή από τους χωρικούς του, τους οποίους και εκπαίδευε με στρατιωτικούς που μίσθωναν, γιατί δεν ήξεραν να πολεμούν αυτοί οι πολιτικοί, με στρατιωτικούς που μίσθωναν είτε από τη Ρούμελη είτε με σουλιώτες οι οποίοι ήταν διαθέσιμοι για τέτοιες ιστορίες. Έχουμε δηλαδή ένα σκηνικό που ονομάζονται στρατιωτικοί και πολιτικοί, αλλά ο καθένας ταυτοχρόνως αισθάνεται και αλλιώς. Θέλω να σας πω το εξής. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος είναι στην συνείδησή μας και δικαίως κατεξοχήν στρατιωτικός, δεν το συζητούμε, και τι νίκες δεν προσέφερε στον ελληνικό αγώνα, όπως σας θυμίζω ήτανε σε φυλακίστηκε ως αντιπατριώτης, ως υπεύθυνος του εμφυλίου πολέμου, στο μοναστήρι του προφήτη Ηλία, όπως σας είπα, της Ήδρας. Ωστόσο, επειδή ο Ιμπραήμ προχωρούσε το 25, δεν έμειναν φυλακισμένοι για πολύ οι φυλακιστέντες, διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να τους απελευθερώσει, έδωσε αμνηστία στους αντιπατριώτες και φυσικά και στον Κολοκοτρώνη προσωπικά, για να βγει, να γίνει αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, προκειμένου να νικήσει τον Ιμπραήμ, όπως είχε νικήσει τον Δράμελη. Όπως όλοι γνωρίζουν, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποφυλακίστηκε το 25, όπως και οι άλλοι, αμέσως ορίστηκε αρχιστράτηγος της Πελοποννήσου, δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ιμπραήμ σε καμία μάχη συγκροτημένη, ωστόσο, πολεμούσε τον Ιμπραήμ παρενοχλώντας τον συνέχεια και προσπαθώντας να ενισχύσει το ηθικό των Πελοποννησίων ώστε να αντέξουν τις εξελίξεις που γίνονταν στα πεδία των μαχών. Μετά το 25 που ξεκινά η τρίτη Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, η Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας επειδή γίνεται μετά τον εμφύλιο πόλεμο, είναι μια Εθνοσυνέλευση που άγγιζε τα όρια της τρέλας, διότι η κάθε ομάδα έλεγε εδώ θα κάνουμε την Εθνοσυνέλευση, η άλλη έλεγε όχι, θα την κάνουμε εκεί. Και επί 1,5 χρόνο περιφερόταν μεταξύ τους, μαλώνοντας πού θα κάνουν την Εθνοσυνέλευση. Τελικά έγινε η Εθνοσυνέλευση στην Τριζίνα της Ερμιονίδας και ήταν μια πολύ σπουδαία Εθνοσυνέλευση. Ξεκίνησε λίγο τραγελαφικά με τις διάφορες ομάδες επί 1,5 χρόνο να περιφέρονται, αλλά στο τέλος ήταν μια πολύ σπουδαία συνέλευση με μεγάλες αποφάσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Ιωάννης Καποδίστριας κτλ. Θα σας το ξεκίνησα λέγοντας σας αυτά, διότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά το τέλος του 25 στο 26 πάλι να είναι πολύ στρατιωτικός και γίνεται μόνο πολιτικός. Μετέχει μόνο στην Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας, στην οποία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Προφανώς γιατί καταλαβαίνει τι σημασία έχει το πολιτικό σκέλος της Επανάστασης, γιατί καμία Επανάσταση δεν είναι μόνο στρατιώτικη. Κάθε Επανάσταση πρέπει να έχει και πολιτικό και διπλωματικό σκέλος, αλλιώς δεν βγαίνει. Φυσικά το στρατιωτικό είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τη βάση των πραγμάτων, αλλά και τα άλλα δύο είναι πολύ σημαντικά. Θέλω να πω, αυτή η ιστορία πολιτική στρατιωτική είναι μια περίπλοκη ιστορία. Και στην διάρκεια του εμφυλίου πολέμου οι ομαδοποιήσεις ήταν κάθετες και όχι οριζόντιες, διότι ενώ ξεκινά ο εμφύλιος πόλεμος ως διαμαρτυρία των στρατιωτικών για το γεγονός ότι παραμερίζονται από τους πολιτικούς, δεν είναι η διαστρωμάτωση με αυτόν τον τρόπο, αλλά είναι κάθετη. Δηλαδή, συμμετέχουν στη μία πλευρά
η στρατιωτική τμήμα των στρατιωτικών της Πελοποννήσου μαζί με τμήμα των πολιτικών της Πελοποννήσου εναντίον τμήματος των στρατιωτικών της Πελοποννήσου με τμήμα των πολιτικών της Πελοποννήσου. Και τελικά στο δεύτερο γύρο όλοι μαζί και στρατιωτικοί και πολιτικοί της Πελοποννήσου είναι εναντίον των νησιωτών και των ρουμελιωτών. Επομένως, τελικά στον εμφύλιο πόλεμο στην Πελοπόννησο δρούν σε συμμαχίες, και στρατιωτικοί και πολιτικοί που κάνουν το πράγμα δυσανάγνωστο. Και έχει αυτή η πλευρά τη βάση της σε δύο-τρία μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι οι εθνικές γέρες που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και το άλλο είναι τα δάνεια. Τι είναι οι εθνικές γέρες? Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση στην Πελοπόννησο, στην Πελοπόννησο κατοικούσαν περίπου το 10% των κατοίκων της Πελοποννήσου ήταν μουσουλμάνοι. Το 90% ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι κάτοικοι κατοικούσαν σε κάστρα και βέβαια στην Τρίπολη, που ήταν η πρωτεύουσα. Και όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, οι Έλληνες έπεσαν πάνω στα κάστρα όπου κατοικούσαν οι Τούρκοι, τους ευνηδίασαν, άλλοι έφυγαν, προσπάθησαν να διαφύγουν, άλλοι συνελήφθησαν, άλλοι εσφάλισαν κτλ. Τι συνέβη? Όταν τελειώνει το πρώτο έτος της Επανάστασης και γίνεται η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, στην Πελοπόννησο δεν υπάρχουν πλέον Τούρκοι κάτοικοι. Έχουν φύγει. Δεν υπάρχουν, είπαμε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και έχουν απομείνει 10 εκατομμύρια στρέμματα της Πελοποννήσου χωρίς ιδιοκτήτη, γιατί ανήκαν στους μουσουλμάνους ιδιοκτήτες. Στην Πελοπόννησο τις καλύτερες γέες και τις πιο γόνιμες, τις παιδινές, τις είχαν μουσουλμάνοι γεωκτήμονες, οι οποίοι πλέον δεν υπάρχουν. Καθώς δεν υπάρχουν αυτοί οι γεωκτήμονες, η Εθνοσυνέλευση με την πρόταση του Αλεξανδρού Μαυροκορδάτου θεωρεί και σωστά ότι αυτές οι γέες πρέπει να δεσμευθούν από το έθνος. Μην τις πάρει κάποιος, ούτως ώστε όταν έρθει η ώρα το έθνος να αποφασίσει πώς θα διανεμηθούν. Σωστά, αυτές ονομάζονται εθνικές γέες και είναι 10 εκατομμύρια στρέμματα και είναι πολύ έφορες. Και όλοι στην ουσία έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι όταν με το καλό εξελιχθούν τα πράγματα, αυτά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα, ο καθένας πίστευε ότι θα μετάσχει σε αυτό. Καταλαβαίνετε, λογικό. Και κυρίως όσοι δεν είχαν καθόλου, όσοι χωρικοί ήταν άκληροι, ότι θα έχουν κλήρο, θα έχουν δικιά τους γη. Αλλά ο καθένας φανταζόταν θα πάρει από αυτά. Και η όλη ένταση σχετιζόταν με αυτό. Αν παρατηρήσατε, οι εμφύλοι πόλεμοι έγιναν μόνο στην Πελοπόννησο, μόνο στη γη της Πελοποννήσου και οι Πελοποννήσοι ήταν εκεί, οι οποίοι τελικά όλοι μαζί υπερασπίζονταν την Πελοπόννησο, διότι θεωρούσαν ότι οι υπόλοιποι καιροφυλακτούν για αυτά τα 10 εκατομμύρια στρέμματα. Και οι άλλοι επίσης θεωρούσαν ότι οι Πελοποννήσιοι θέλουν να τα κρατήσουν μόνο για εκείνους. Και έπαιζε ρόλο αυτή η ιστορία. Όπως και έπαιζε ρόλο παραλλήλως το δάνειο από την που είχαμε προσπαθήσει να αποκτήσουμε. Η πρώτη Εθνοσυνέλευση, η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, είχε αποφασίσει να αποκτήσει δάνειο και είχαν σταλεί αντιπροσωπείες, Έλληνες αντιπρόσωποι, στην Ελβετία, στη Γερμανία και στην Ιταλία, προσπαθώντας να βρουν επιχειρηματίες οι οποίοι θα δώσουν δάνειο. Μάλιστα, η Εθνοσυνέλευση είχε πάρει απόφαση ότι εφόσον βρεθεί επιχειρηματίας που θα δώσει δάνειο, δίδεται το δικαίωμα στους διαπραγματευτές της ελληνικής πλευράς να δώσουν στον μελλοντικό με ερωτηματικό επιχειρηματία, τραπεζίτη που θα έδινε το δάνειο, ως, πώς λέγεται όταν παίρνεις δάνειο, ενέχειρο, ως υποθήκη της Εθνικής Γέννης. Ήταν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή,
ότι αυτές οι εθνικές γεύσεις μπορούν να μπουν υποθήκη προκειμένου να πάρουμε δάνειο. Αυτές οι εθνικές γεύσεις δηλαδή είχαν πολλαπλές αναγνώσεις και σημασία στα πράγματα. Έτσι, από το 22 αναζητούμε δάνεια και τελικά, καθώς δεν δέχεται κανένας επιχειρηματίας, κανένας τραπεζίτης να δώσει στους Έλληνες δάνεια, το φιλελληνικό κίνημα στο Λονδίνο, το κομιτάτο του Λονδίνου, επιτυγχάνει να πείσει κάποιους επιχειρηματίες, τον Νίκο Ρικάρντο και Ρικάρντο, να δώσουν στους Έλληνες δάνεια, ενώ δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Για να πάρεις δάνειο, πρέπει να έχεις νομική υπόσταση. Δεν μπορεί να δοθεί δάνειο σε κανέναν που δεν έχει νομική υπόσταση. Οι Έλληνες δεν είχαν νομική υπόσταση. Δεν υπήρχαν διεθνώς. Κανείς δεν υπήρχαν διεθνώς. Οπότε, το να δώσει κάποιος σε αυτούς δάνειο, έπρεπε να είναι πολύ ειδική περίπτωση. Έπρεπε και το κράτος που ανήκει αυτός που θα δώσει δάνειο να συγκατανέψει και να ξέρουν όποιος πάρει δάνειο με τέτοιους όρους ότι το δάνειο θα έχει πάρα πολύ δεινούς οικονομικούς όρους. Διότι για τον επιχειρηματία είναι το απόλυτο κόκκινο δάνειο. Δηλαδή, όταν δίνεις δάνειο σε κάποιον που δεν υπάρχει, αυτό που λέγεται επιχειρηματικό ρίσκο είναι στο 100. Και μάλιστα μια χώρα η οποία τέλος πάντων εκεί πέρα κάτω πολεμά με τέτοιες συνθήκες, ένα τέτοιο δύσκολο αντίπαλο. Εν πάση περιπτώσει, οι Έλληνες επιθυμούσαν το δάνειο και γιατί είχαν ανάγκη από χρήματα. Θα σας εξηγήσω, έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται και πολύ εξήγηση, αλλά χρειάζεται και επεξήγηση. Αλλά και γιατί εμέσως, αν έπαιρναν δάνειο, αναγνωριζόταν εμέσως ως κράτος. Ως νομική υπόσταση. Και η χώρα η οποία επέτρεπε τον επιχειρηματία μέσα στη χώρα να δώσει δάνειο σε κάποιον που δεν υπάρχει, θα πει ότι σιωπηλά παραδεχότανε ότι υπάρχει κάποιο είδους κράτος για να επιτρέψει έναν επιχειρηματία να το κάνει. Έτσι, όταν η Αγγλία, όταν μας δόθηκε το δάνειο, εγκρίθηκε το δάνειο το 1823 από τον Νίκο Ρικάρντο και Ρικάρντο, του City του Λονδίνου, συνήθως λέμε μας έδωσε δάνειο η Αγγλία, σωστά. Και νομίζουμε ότι το δίνει το κράτος της Αγγλίας. Όχι, το κράτος, το δάνειο το έδωσαν επιχειρηματίες από το City του Λονδίνου. Αλλά και η εντύπωσή μας ότι το έδωσε η Αγγλία δεν είναι ακριβώς λάθος, διότι αφού το Foreign Office δεν έπιασε τον επιχειρηματία να του πει τι κάνεις, κάνεις εξωτερική πολιτική μόνο σου, σου το κλείνω εγώ αυτό το... Αυτό θα πει ότι σιωπηλά είχε δεχθεί την ύπαρξη κράτους. Γι' αυτό όταν μαθαίθηκε στην ελληνική κοινωνία ότι δόθηκε δάνειο από το City, υπάρχουν καταγραμμένο, οι Έλληνες έκλαιγαν από συγκίνηση, κυριολεκτικά, διότι θεώρησαν ότι τελειώνουν. Τα δεινά μας αναγνωρίζει και ποιος μάλιστα, η Αγγλία που δεν το αναγνώρισε ανοιχτά, αλλά εμέσως μέσω του δανείου. Τώρα, όταν ήρθε το δάνειο, η Ελλάδα, το δάνειο, όταν συμφωνήθηκε το δάνειο, οι Έλληνες δεν είχαν μπει ακόμη σε εμφύλιο πόλεμο. Όμως όταν ήρθε το δάνειο, όταν έφτασαν τα χρήματα, γιατί τότε τα χρήματα δεν ερχόταν όπως σήμερα που η τράπεζα δίνει εντολή και σε ένα δευτερόλεπτο έχουν μετακινηθεί οι χρήματα, γιατί είναι άλλα πλέον τα χρήματα, τότε ήταν χρήματα χρηματένια. Μέσα σε κουτιά δηλαδή, έπρεπε σύμφωνα με τη συμφωνία που είχαν υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με τους επιχειρηματίες, κάθε τόσο ο επιχειρηματίας να στέλνει τα χρήματα. Και οι Έλληνες κάθε τόσο να στέλνουν αυτά που δεν έστελναν, δηλαδή τα επιτόκια που είχαν οριστεί. Το λέω αυτό διότι όταν ήρθαν τελικά τα χρήματα, οι Έλληνες ήταν σε εμφύλιο πόλεμο. Και υπήρχαν δύο κυβερνήσεις. Η μία ήταν η κυβέρνηση του Κολοκοτρώνη και των συμμάχων του στην Τρίπολη και η άλλη ήταν του Κουντουριώτη και των Ισιωτών και των άλλων στο Κρανίδι.
εκείνοι που θεωρούνταν νόμιμη κυβέρνηση, θεωρούνταν η κυβέρνηση του Κρανιδίου. Επομένως, τα χρήματα ήρθαν στην κυβέρνηση του Κρανιδίου. Και έτσι η κυβέρνηση του Κρανιδίου μπόρεσε να μισθώσει τους ενόπλους της Τερεάς, να μπουν μέσα στην Πελοπόννησο, να τη ρημάξουν και η Πελοπόννησος να παραδοθεί και να τελειώσει ο Φίλιος πόλεμος. Επομένως, εδώ έχουμε διάφορες άλλες πλευρές που εμπλέκονται. Και γιατί τόσο πολύ αυτή η ανησυχία για την εθνικές γέες και για τα δάνεια? Διότι ο αγώνας, όταν κάνεις μια επανάσταση, ένα πόλεμο, είναι μαύρη τρύπα εξόδων. Δηλαδή δεν έχει τελειωμότα πόσα χρήματα σου χρειάζονται, τι ποσά σου χρειάζονται. Από πού είχαν οι Έλληνες χρήματα? Δεν υπήρχε κανένα ταμείο όταν ξεκίνησε το πράγμα. Δεν υπήρχε εθνικών ταμείων. Πώς πορεύτηκε αυτή η επανάσταση με τα τόσες ανάγκες που είχε, σωστά? Πρώτον, αυτοχρηματοδοτούμενοι. Δηλαδή, Έλληνες επιχειρηματίες του εξωτερικού, από τη Ρωσία, από την Αυστρία, την Ουγγαρία, την Αυστριακή Αυτοκρατορία, από την Ιταλία κτλ. Έστελναν χρήματα. Δεύτερον, φιλελληνικοί κύκλοι, το μεγάλο φιλελληνικό κίνημα, το οποίο τι έκανε στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, ότι κάνουμε εμείς σήμερα, τέλος πάντων για την Ουκρανία, όσοι πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η Ουκρανία. Τι κάνουμε, μαζεύουμε χρήματα, μαζεύουμε φάρμακα, μαζεύουμε τρόφιμα και στέλνουμε. Αυτό κάνουν επί 9 χρόνια οι φιλελληνικοί κύκλοι. Και κυρίως χρήματα. Μάζευαν χρήματα και τα έστελναν. Τα έστελναν στις ελληνικές κυβερνήσεις. Υπήρχαν δε κάποιοι φιλέλληνες οι οποίοι ήταν οι πρωταθλητές της χρηματοδότησης των Ελλήνων, όπως ο προσωπικός φίλος του Αδραμάντιου, του Ιωάννη Καποδιστρία στη Γενέβη, ο Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρ, που το λένε Εϊνάρδο. Αυτός είχε γίνει θερμά φιλέλληνας, λόγω του ότι ήταν φίλος του Καποδιστρία, ήταν ο πιο επιτυχημένος τραπεζίτης της Γενέβης και όποτε χρειαζόταν χρήματα και του τα ζητούσες, κάτι έστελνε. Θα ξέρω αν γνωρίζετε, όταν ήρθε ο Καποδιστρίας, το ταμείο ήταν κυριολεκτικά μείον. Δηλαδή δεν υπήρχε καθόλου χρήμα όταν ήρθε ο Καποδιστρίας. Και ο Καποδίστριας είχε την ανάγκη να κτίσει ορφανοτροφία, σχολεία κτλ. Τα οποία και κτίστηκαν. Όπως ξέρετε, το ορφανοτροφείο της Έλληνας, που είναι μεγάλο, τεράστιο, για εκατοντάδες παιδιά κτλ. Αυτά χρηματοδοτήθηκαν από τον Εϊνάρδο. Ο Καποδίστριας του στέλνε χρήματα και του έλεγε: Ζαν Γκαμπριέλ, έχω ανάγκη από 10 εκατομμύρια. Και τα έστελνε ο Ζαν Γκαμπριέλ. Και τα σχολεία που χτίστηκαν και οι φυλακές και στη Δίδυνθα κτλ. Δεν υπήρχε ταμείο, δεν υπήρχε χρήματα στο ελληνικό ταμείο. Τα έστελνε ο Εϊνάρδος. Μιλάμε τότε, το 28-29. Επομένως, υπήρχε ανάγκη από χρήματα. Από πού μπορούσε να βρει χρήματα η ελληνική πλευρά? Όταν ξεκίνησε η Επανάσταση, ο αγώνας γινότανε με τα χρήματα των όσων είχαν. Δηλαδή, ο κάθε αρματολός που είχε δικιά του ομάδα και πολεμούσε, έπρεπε να χρηματοδοτεί αυτός τον αγώνα του και να πληρώνει τα παλικάρια του. Γιατί θεωρούνταν αυτονόητο ότι πληρώνονται τα παλικάρια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πάρουν αμοιβή. Έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει αμοιβή και στο ναυτικό αγώνα και στον στεριανό αγώνα. Ποιοι πλήρωναν τους ναύτες στη δράση τους? Οι καραβοκύριδες, από τα δικά τους χρήματα, τα οποία και τα κατέγραφαν. Ποιοι πλήρωναν τους στρατιώτες στην ξηρά τους στρατιώτες, εάν όσοι επώνυμοι είχαν δικά τους σώματα, τζαμπάσιδες και προύχοντες είχαν δικά τους ενοπλά σώματα, από τα δικά τους χρήματα. Και βέβαια, όσοι δημιουργούσαν δικά τους ενοπλά σώματα, έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν χρήματα και για τους στρατιώτες τους και για τα πολεμοφόδια. Πολλά χρήματα. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Έχει σημασία. Κοιτάξτε να δείτε. Ο πόλεμος στη διάρκεια της Επανάστασης βγήκε πέρα με άτακτα σώματα. Υπό την αρχηγία ενός
καπετάνιο. Λεγόταν μπουλούκια, μπουλούκ, τουρκική λέξη. Και ο κάθε καπετάνιος είχε ένα δικό του σώμα και δρούσε όπως δρούσε. Όλη η Επανάσταση βγήκε πέρα με αυτές τις άτακτες ομάδες. Κάθε ομάδα αποτελούνταν από ενόπλους που σχετίζονταν με το χωριό του καπετάνιου, την οικογένεια του καπετάνιου, το σώμα του καπετάνιου, την περιφέρεια του καπετάνιου ή κάποιους άλλους που ήρθαν και προσθέθηκαν σε αυτή την ομάδα από αλλού. Ο καπετάνιος δηλαδή έπρεπε να βρει χρήματα για αυτούς τους στρατιώτες, οι οποίοι είχαν αφήσει τις οικογένειές τους πίσω, παιδιά κτλ. Και θεωρούσαν ότι πρέπει να αμείβονται για να στέλνουν δύσκολες καταστάσεις. Πόσα χρήματα θα βρεις και επί πόσο και από πού. Όταν δημιουργήθηκε η κυβέρνηση, πρώτη, μέχρι την εθνοσυνέλευση του Πιδαύρου, δεν υπήρχε κυβέρνηση, υπήρχαν 8 διαφορετικές τοπικές κυβερνήσεις. Η Πελοποννησιακή, η Γερουσία στην Πελοπόννησο, η Δυτική και Ανατολική Χερσούς Ελλάδας κτλ. Δύο από αυτά 8 κυβερνήσεις διαφορετικές. Δημιουργείται με την εθνοσυνέλευση της Επιδάβλου μια κυβέρνηση που έμοιαζε κεντρική. Πρέπει να σας πω ότι όταν τελείωσε η εθνοσυνέλευση της Επιδάβλου, δημιουργήθηκε κεντρική κυβέρνηση χωρίς να διαλυθούν οι 8 άλλες κυβερνήσεις. Πώς σας φαίνεται αυτό? Είναι σαν να έχεις τον κύριο Μητσοτάκη και άλλους 8 Μητσοτάκηδες. Δηλαδή, πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα? Είχε τέλος πάντων συγκίνηση το ότι δημιουργήθηκε η κεντρική κυβέρνηση, είχε κύρος ότι βγήκε από την συνέλευση κτλ. Αλλά υπήρχαν ταυτοχρόνως 8 τοπικές κυβερνήσεις. Αυτή η κεντρική κυβέρνηση αμέσως έγινε δέκτης των απαιτήσεων των ενόπλων κάθε να ανοίξει εκείνη τους ενόπλους. Μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε δραχμή. Δραχμή, δεν υπήρχε κάτι που να λέγεται δημόσιο ταμείο. Και που ούτε καν από τα λάφυρα δεν έπαιρνε τίποτα, διότι στην Οθωμανικό στρατό, όταν έπαιρνε λάφυρα, οι στρατιώτες, το 1/5 έπρεπε να το δίνουν στο σουλτάνο. Στην ελληνική περίπτωση, ούτε αυτά λάφυρα δίνονταν στο κεντρικό ταμείο. Πώς θα βγει πέρα αυτή η ιστορία? Απλώς θα φέρει εμφύλιο πόλεμο. Διότι όλοι οι ένοπλοι στράφηκαν στην κυβέρνηση, πέσαν πάνω σε αυτή την κυβέρνηση και τη ζητούσαν να πληρώνει εκείνη τους ενόπλους. Η κυβέρνηση δεν είχε χρήματα. Και ο κόσμος πίεζε, μόλις αφού θα πάρεις δάνειο, αφού θα πάρεις δάνειο, θα μας πληρώσεις από το δάνειο που θα πάρεις. Δηλαδή αυτή η έννοια του δανείου κρεμότανε. Και έχεις γη, έχεις τις εθνικές γέες. Να μας πληρώσει τις εθνικές γέες. Η κυβέρνηση έλεγε εθνικές γέες δεν θα πειραχτούν, είναι ευθέτω χρόνο να δούμε τι θα γίνει και το δάνειο ανέρθει πρώτα ο Θεός να έρθει. Μάλιστα. Για να πληρωθούν από το δάνειο ή από τη γη άρχισαν οι ένοπλοι, ο κάθε ένοπλος, ο καπετάνιος, να στέλνει στην κυβέρνηση έναν αριθμό στρατιωτών που έχει για να αμυφθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο αριθμός που εστέλνονταν δεν αντιστοιχούσε με τα άτομα που είχε, έως καθόλου. Και αυτό αμέσως είχε δημιουργήσει θέματα, διότι άλλοι καπετάνοι έδιναν τον πραγματικό αριθμό των στρατιωτών τους και άλλοι είχαν 50 στρατιώτες και έλεγαν ότι έχουν 500. Είχε δηλαδή αρχίσει να υπάρχει μια εσωτερική ένταση που έμελε να φέρει έκρηξη εκ των πραγμάτων. Και όταν τελικά ξεκινά ο εμφύλιος πόλεμος και έρχεται το δάνειο, η κυβέρνηση που παίρνει το δάνειο είναι η κυβέρνηση του Κρανιδίου και όλοι θεωρούν ότι πρέπει να πάρουν την κυβέρνηση του Κρανιδίου για να πάρουν την αμοιβή που περιμένουν γιατί είχαν χρεωλήσει, ας πούμε, προς την κυβέρνηση. Μπέρδεμα. Μπέρδεμα οικονομικό. Το πράγμα ξεκινά με νοσηρό τρόπο και εσωτερικές διχόνοιες. Εσύ ψεύδεσαι, ναι ξέρω ότι ψεύδεσαι, δεν μας πληρώνεις ενώ έχεις, μα δεν έχω, έχεις, μα πήρες το δάνειο, το ξόδεψες πού, καταλάβατε. Δηλαδή αντί να μειωθεί
η ένταση μεταξύ των πλευρών της Επανάστασης, αυτές οι κινήσεις και αυτές οι πραγματικότητες ενέτειναν την ένταση. Και έτσι, όταν θα έρθει η ώρα του Καποδίστρια, όταν φτάνει ο Καποδίστριας, είναι ήδη σε ένα αρκοπέδιο η κοινωνία, ήδη σε ένα αρκοπέδιο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ο Καποδίστριας άνοιξε το δημόσιο ταμείο και ήταν δύο κύβδηλα νομίσματα μέσα. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε αμοιβή, θα το γνωρίζετε ότι αρνήθηκε κάθε αμοιβή, κοιμόταν στο γραφείο του σε ένα ράντζο. Και εκείνο το οποίο ήρθε να διαχειριστεί είναι, και μετά τον Ιμπραήμ και όλα όσα είχαν συμβεί, δεν ξέρω αν έχετε δει έτσι τα κείμενα της εποχής, όταν βγήκε ο Καποδίστριας στον Άφλιο και στην Αίγινα μετά που ήρθε, περπατούσε ανάμεσα σε χιλιάδες ορφανά παιδιά, χωρίς όνομα και χωρίς κανέναν. Μπορείτε να φανταστείτε. Χιλιάδες παιδάκια να περιφέρονται χωρίς κανέναν, τελείως να κοιμούνται στις άκρες του δρόμου. Χείρες, άρρωστοι κτλ. Και όλα αυτά χωρίς ταμείο. Και με μία απόφαση της Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας, ότι το έθνος θα ανταμείψει έκαστον αναλόγως των απολειών και της προσφοράς του στην Επανάσταση. Τίποτα δεν είχε καταγραφεί στην Επανάσταση. Κανείς δεν είχε καταγράψει ακριβώς τι είχε προσφέρει ο καθένας, διότι δεν υπήρχε τακτικός στρατός. Κανείς, αν υπήρχε τακτικός στρατός, θα υπήρχε η κατάσταση των συμμετασχόντων. Αφού ήταν άτακτα σώματα, δεν ήταν καταγεγραμμένα. Το μόνο που ήταν καταγεγραμμένο ήταν ότι ζητούσαν έναν αριθμό στρατιωτών, για έναν αριθμό στρατιωτών. Πολλοί ήξεραν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι πραγματικός. Εκεί ξεκινάει τώρα το πράγμα. Ξεκινάει το πράγμα με αυτή την υπόσχεση της Εθνοσυνέλευσης της Τριζίνας. Και αυτοί όλοι πέφτουν πάνω στον Ιωάννη Καποδίστρια. Όλοι πέφτουν πάνω στον Ιωάννη. Και η Μαρία Ευθυμίου που είχε πέντε κατσίκες και λέει ότι έχασε τις τέσσερις. Και ο Πατρόμενης Μαυρομιχάλης, οικογένεια Μαυρομιχάλη, που είναι μια σπουδαιότατη οικογένεια της Πελοποννήσου, με 48 νεκρούς στην Επανάσταση, που έρχεται στον Καποδίστρια και του λέει: «Έχω να δεις, χωρίς εμάς τους Μανιάτες και την οικογένεια Μαυρομιχάλη, δεν θα είχε υπάρξει». Ο καθένας έλεγε: «Χωρίς εμένα δεν θα είχε υπάρξει τέλος της Επανάστασης». Μάλιστα. Και πολλοί από αυτούς είχαν και δίκιο, είχαν συμμετάσχει σε μεγάλο βαθμό. Και ο Καποδίστριας όλους αυτούς απαντούσε: «Δεν υπάρχει δραχμή για να σας δώσω. Αν με το καλό αποκτηθούν χρήματα και περισσέψουν από τον αγροτικό τομέα που πρέπει πρώτος να ανακάμψει, θα δώσουμε πρώτα το Θεός τις αμοιβές που πρέπει». Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα να δοθεί. Όμως όλοι απαιτούσαν εδώ και τώρα να αμοιθούν και ιδιαίτερα οι πιο ισχυροί. Με προεξέχοντες τους Μανιάτες και τους Μαυρομιχαλαίους δηλαδή και τους Ιδραίους, οι οποίοι εξ αρχής θεωρούσαν ότι χωρίς εμάς η Επανάσταση 4-5 μήνες και μετά ήσασταν χαμένοι. Επομένως, να ξέρετε ποιοι είναι οι Ιδραίοι και να μας αμείψετε. Το ίδιο και οι άλλοι νησιώτες κοντά στους Ιδραίους απαιτούσαν τις αμοιβές τους. Και τι θα γίνει? Νέος εμφύλιος πόλεμος. 1831 με 1833. Μέσα σε ένα κλίμα νοσηρό, όπου όλοι κατηγορούν όλους, χωρίς να είναι τίποτα ακριβώς αποδείξιμο, και φυσικά για όλα αυτά ο Καποδίστριας που είναι κακός πολιτικός, είσαι ένας ελληνός πολιτικός που δεν σέβεσαι τους αγωνιστές, που εσύ όταν εμείς αγωνιζόμαστε, εσύ ζούσες στα Φαμπερζέ και στα χρυσά της Αγίας Πετρούπολης. Γενικά ένα νοσηρό κλίμα στην κοινωνία που έβλεπε το ίδιο το κράτος, την ίδια την αίσθηση του «έχω κράτος και το κράτος είναι δικό μου». Ο καθένας πίστευε ότι το κράτος τον αδικεί και ο διπλανός το διπλανό. Μάλιστα, ξεκίνησε δηλαδή το πράγμα με αυτή την νοσηρή βάση που μας ακολουθεί μέχρι σήμερα. Οι Έλληνες δεν αγαπούμε το... Μιλάμε για τη χώρα μας λες και είναι αλουνού και τη βλάπτουμε λες και είναι αλουνού.
και είναι κάτι που έχει σχέση με το περίπλοκο αυτό σχήμα που σας περιγράφω, το οποίο έγινε, πήρε και άλλες πλευρές, διότι οι κυβερνήσεις που ακολούθησαν, προκειμένου να ανταμείψουν κάποιους που δεν μπορούσαν να τους δώσουν χρήματα, τους έδωσαν αξιώματα. Με αποτέλεσμα, έχετε αναρωτηθεί, οι Ίδρυ και οι Σπέτσες ήτανε τα λιοντάρια της θάλασσας πριν την Επανάσταση, σωστά. Στην εφοπλιστική πλευρά, τη μετά την Επανάσταση, παίζουν ρόλο. Δεν παίζουν. Γιατί έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι. Οι Ιδραίοι, οι Σπετσιώτες, έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι. Ψαριανοί όσοι είχαν ζήσει, διότι απαιτώντας από το κράτος αμοιβή και μη έχοντας το κράτος αμοιβή, τους έκαναν διοικητικούς υπαλλήλους ή τους έβαλαν σε υψηλή θέση στο ναυτικό, αν ήταν ναυτική, σε υψηλή θέση στο στρατό, αν ήταν στρατιωτική. Οπότε έγιναν δημόσιοι υπάλληλοι. Και έτσι οι εφοπλιστές μας δεν είναι από αυτά τα θρηλυκά μέρη, είναι από άλλα μέρη. Όχι μόνο αυτό. Και οι δε προύχοντες, οι οποίοι επίσης έλεγαν, εγώ ξέρετε τι έχω ξοδέψει. Τον ουρανό μετάστη έχω ξοδέψει για την Επανάσταση, θέλω κι εγώ να με ανοίξετε. Μάλιστα. Τον έκανε και αυτόν η κυβέρνηση διοικητικό υψηλόβαθμο στέλεχος και έτσι συνεχίστηκε. Μια νοσηρή κατάσταση όπου αυτοί οι άνθρωποι, ενώ είχαν οι διάφοροι προύχοντες, είχαν χάσει από πλευράς χρήματος, αλλά κρατούσαν κύρος και δύναμη σε περιφερειακό επίπεδο από πλευράς πολιτικής θέσεως. Και επομένως συνεχιζόταν μια κατάσταση που ευνόησε ένα σύστημα πελατειακό και όλα αυτά που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε μέχρι σήμερα. Πολύπλοκες καταστάσεις, ανθρώπινες αν τις αποκωδικοποιήσει κανείς, αλλά που μέσα σε αυτές τις καταστάσεις πολεμήσαμε. Και πολεμήσαμε και δυνατά και γερά και στα δε τελευταία χρόνια. Και θέλω να τελειώσω με μια καταπληκτική, έτσι, για μένα συγκλονιστική ιστορία. Ο Ανδρέας Ζαΐνης ήταν προύχοντας της Πελοποννήσου, από τους σημαντικότερους. Ήταν προύχοντας της περιοχής των Καλαβρίτων. Η βάση του Ανδρέα Ζαΐνη ήταν το χωριό, μια κομμόπολη που λεγόταν Κερπινή. Και σε αυτήν είχε ένα υπέροχο αρχοντικό. Γίνεται ο εμφύλιος πόλεμος. Ο Ανδρέας Ζαΐνης στον πρώτο εμφύλιο είναι ενάντια στη μερίδα Κολοκοτρώνη. Στο δεύτερο εμφύλιο είναι όλοι μαζί και είναι και ο Ανδρέας Ζαΐνης. Και στο δεύτερο εμφύλιο μπαίνουν οι Ρουμελιώτες μέσα στην Πελοπόννησο, τη ρημάζουν κυριολεκτικά και η Πελοπόννησος παραδίδεται. Οι ένοπλοι της Στερεάς Ελλάδας που μισθώθηκαν για να μπουν να τελειώσουν τον εμφύλιο κάτω στην Πελοπόννησο, απέτησαν οι επίσημοι τους ποιο αρχοντικό θα λαιλατήσουν. Το κλείσανε από πριν. Και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης απέτησε πριν μπει μέσα στην Πελοπόννησο να λαιλατήσει το σπίτι του Ανδρέα Ζαΐνη. Και πράγματι οι Ρουμελιώτες κάνανε καταπληκτική δουλειά. Και δεν ήταν και ρετσιστές. Λαιλάτησαν και τους πλούσιους και τους φτωχούς. Δεν έμεινε τίποτα. Μάλιστα. Και παραδόθηκαν αυτοί στο δεύτερο εμφύλιο. Τελειώνει ο εμφύλιος, όπως σας είπα, δίδεται αμνηστία και όλοι μαζί ξεκινούν τις δράσεις για τον τρίτη εθνοσυνέλευση. Και είναι παρόντες στη διαδικασία εκλογής αρχιστρατήγου της Στερεάς Ελλάδος, τα στελέχη τα πολιτικά και τα στρατιωτικά και είναι ο Γιώργος Καραϊσκάκης και δίπλα του ο Ανδρέας Ζαΐνης. Λίγους μήνες πριν ο Καραϊσκάκης είχε κυριολεκτικά ρημάξει τη ζωή του Ζαΐνη, δεν μπόρεσε η οικογένεια αυτή να κάμψει από αυτό. Τελείωσε. Και γίνεται συζήτηση αν θα ψηφιστεί ο Γιώργος Καραϊσκάκης ως αρχιστράτηγος ή όχι. Ο Καραϊσκάκης ήταν ο Καραϊσκάκης, ένας σπουδαίος στρατιωτικός και ήταν φανερό ότι αυτός έπρεπε να γίνει αρχιστράτηγος της Στερεάς Ελλάδος. Όλοι όμως αισθάνονταν αμήχανα γιατί ήταν δίπλα ο Ανδρέας Ζαΐνης και όλοι ήξεραν τι είχε συμβεί με τα
από τον Καραϊσκάκη απέναντι στον Ζαΐνη. Ο Ανδρέας Ζαΐνης κατάλαβε ότι η Ομίγυρης δεν μπορεί να προχωρήσει τη συζήτηση γιατί έχουν αυτόν στο νου του. Και σηκώθηκε και είπε, «Κύριοι, όλοι γνωρίζετε τι έχει συμβεί στην οικογένειά μου και εμένα από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη και το σπίτι μου στην Κερπινή. Πλην όμως γνωρίζω ότι εις είναι ο κατάλληλος για αρχιστράτηγος της στερεάς Ελλάδος, πρώτος δίδω την ψήφο μου εις αυτόν και σηκώθηκε και τον φίλησε ενώπιον όλων». Αυτό θα την πατρίδα. Θέλω να πω να ξεπερνάς το μικρό σου εαυτό και να πεις, «Βρε παιδί μου, όλοι μαζί πολεμούμε». Και ό,τι έγινε, τι να πω, έγινε, πας στο πίσω αυτό που έγινε. Πρέπει να πάμε πιο μπροστά. Έτσι να δουλέψουμε κι εμείς. Σαν τέτοιους ανθρώπους που κάνουν την υπέρβαση. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σας κούρασα η μηνότητα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είμαστε ενωμένοι και να αγαπάμε ένα τον άλλο. Και σφαλώνουμε για τα επιμέρους. Αλλά να είμαστε ενωμένοι. Και με τον άντρα σφαλώνουμε, θέλω να πω. Γεια σας. Καλό βράδυ. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι. Ο Χριστός και η Παναγία. Έτσι. Και προς πληροφόρηση. Ως αυτή τη μαρτυρία πολιτισμού είναι και η είδηση επί τη επαιτίου των 200 χρόνων σε συνεργασία με την Εταιρεία Λεσβιακών Μελετών εκδίδουμε για πρώτη φορά τη συμβολή της Λέσβου στην Επανάσταση του 1821 διότι και η Λέσβος μάτωσε και δεν το ξέρουμε πολύ. Αυτός λοιπόν παραλαμβάνεται το κατά πρώτον το μπράβο πρώτο βιβλίο είναι επιμέλεια του Στρατεία Αναγνώσης και Καταγνωσής του Καλαμάτα σε περίοδο των Λεσβιακών Μελετών. Είναι το επανομαζόμενο Τζουλούς που έγινε στην αγορά, όπου πυρπολήθηκαν ένα πογκρόμ που έγινε από το μουσουλμανικό όχλο κατά των Φινικών. Είναι μια μελέτη που έγινε κατά πρώτον, εκδίδεται κατά πρώτον και θεωρώ ότι εμπλουτίζεται. Είναι η πρώτη βιβλιογραφία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το βράδυ σήμερα θα το διαβάσω. Σας ευχαριστώ. Ομοίως και ένα λεύκομα για τα 100 χρόνια η Λέσβος και οι Ισμόγενες Πατρίδες επί την επαιτίου των 100, όχι επαιτίου, επί την ίσα έλεγε των 100 χρόνων. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, θερμά. Και κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ίδιο φυσικά το δίνουμε και για την βιβλιοθήκη του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Ευχαριστούμε. Ώστε να εμπλουτίσετε τη βιβλιογραφία σας. Είναι τα πρώτα βιβλία που δίνονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το Σύλλογο Πολυδυνατών Αθήνας θέλουμε να αφιερώσουμε λίγα λουλούδια στην αγαπητή μας Μαρία Ευθυμίου. Είναι καταπληκτική και αγαπημένη. Επίσης από το Σύλλογο Μπάλος του Πολυκλήτου θέλουμε να δώσουμε στον καπετάνιο Τσάκο μία η κυρία Καλαθά, ένα έργο ζωγραφικής, είναι μία ελαιογραφία, μία θαλασσογραφία. Ευχαριστούμε θερμά όλους σας, ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε και τον καπετάνιο Τσάκο που έκανε όλο αυτό το ρόλο. Ευχαριστούμε πολύ.